Γεια σα, Πάρη. Γεια σα, Ντόνι. Γεια σου, Μάρια. Γεια σου, Ντόνι. Πάρτε το <laughs> 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 Εγώ λέω το κρατάμε να ξέρω. Ε, εννοεί, το κρατάμε. Δεν έχει. Δεν έχει. Όχι. Ήταν, μισό το handshake όμω. Νομίζω <laughs> πρέπει να. Αυτό Ήταν... η είναι... <laughs> <laughs> ναι, 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 ναι. <laughs> <laughs> Είναι στάνταρ συζήτηση να ξέρει το πώ πρέπει να είναι το, handshake. Γεια σα, Πάρη. Γεια σα, Ωραία. Ε, α, πρέπει να. Οχ, δεν το, το DCP είναι. Πρέπει να, <laughs> είναι three way. Πρέπει να μιλήσω κι ε. εγώ πάλι. πρέπει να πω. Πήρα το γεια σου, Μάριε. Ωραία. <laughs> ε, Μα έκανε σκουμπλό από τον πρώτο λεπτό. Μα έτσι πρέπει. Ρε, γιατί, γιατί ήρθε κάποιο ακαδημαϊκό εδώ. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον πρώτο καλεσμένο για αυτή τη σεζόν μετά το Γιάννη. Ο Γιάννη πλέον θεωρείται OG, οπότε δεν, ναι, δεν ναι. πιάνει για καλεσμένο. Ναι. Ε, το Μάριο με τον οποίο έχουμε υπάρξει συμφιτητέ. Θα ξεκινήσω από εκεί. Έχουμε υπάρξει business partners στο Σόρτσορ στην αρχή του. Και η σημαντική διαφορά είναι ότι αυτό έχει αρκετά περισσότερα πτυχία και του δύο από μένα και τον πάρει μαζί. Ισχύει αυτό, είναι η πραγματικότητα. Και αυτή τη στιγμή είναι καθηγητή στο Imperial. Καλά, τα αποπέστα και εσύ πιο... τι ξέχασε, έκανα λάθο. Όλα καλά μέχρι στιγμή. Τα πει τέλεια. Ωραία. Τέλεια. Ε, αυτά. Ωραία. Να μα πει και ο Μάριο στη δική του πλευρά για το ποιο είναι και τι. <laughs> <ποιος είναι>. Όχι, <laughs> <Okay, laughs> βασικά ναι, μπορούμε να το πιάσουμε ίσω με το. Θε να ξεκινήσει λίγο με την, με έρευνα που ασχολείσαι στο εργαστήριο κλπ. Και, λοιπά και να το. μετά θα βρούμε, επειδή μου θα πάει. Ωραία, άρα ξεκινάμε από εδώ που είμαι τώρα. Εγώ είμαι, ναι, assistant professor, lecturer, ανάλογα με το ποιο σύστημα διαλέγουμε να <laughs> ακολουθήσουμε. Το, για του αγράμματο είσαι καθηγητή. <laughs> ναι, είμαι <laughs> καθηγητή στο, στο Imperial, στο τμήμα του Computing, που είναι το αντίστοιχο τμήμα πληροφορική. Ναι. Ε, και ερευνητικά εγώ ασχολούμαι με υποδομή ε, λειτουργικά συστήματα D και δίκτυα κυρίως ε, ε, υποδομή μέσα σε ένα data center με μια πολύ ευρή, ευρία έννοια του τι είναι ένα data center μπορούμε να ασχοληθούμε αργότερα με αυτό ε, και σχεδιάζουμε software κυρίως που τρέχει μέσα σε data centers ε, με σκοπό είτε να μειώσουμε το latency που έχει μια εφαρμογή, είτε να παρέχουμε confidentiality για συγκεκριμένες πάλι εφαρμογές. Άρα κάνουμε custom-made λύσεις που στοχεύουν ε, σε υποδομή που τρέχει μέσα σε ένα data center. Τι είναι το confidentiality? Ω, ξεκινάμε με τη μία πολυτεχνικά. Ωραία, confidentiality. Ε, ε, λοιπόν, υπάρχει ένα καινούργιο trend, αν θέλουμε να, να το ονομάσουμε έτσι, που λέγεται confidential computing. Okay. Ε, αυτό τι μας δίνει, μας δίνει τη δυνατότητα να τρέξουμε εφαρμογές ε, χωρίς ο διαχειριστής, είτε αυτό είναι ένα λειτουργικό σύστημα, είτε είναι ένας hypervisor, να μπορεί να δει ακριβώς τι κάνει αυτή η εφαρμογή. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, τώρα τελευταία, κυρίως σε περιβάλλοντα cloud, που δεν ήταν προσβάσιμα για ε, υπήρηση, για οργανισμούς όπως τράπεζες, νοσοκομεία που είχαν ε, δεδομένα τα οποία ήταν ευαίσθητα. Mm -hmm. Άρα το Confidential Computing είναι μια σειρά λύσεων που ξεκινήσαν από το hardware, δηλαδή έχουμε ε, υποστήριξη από τους επεξεργαστές για το συγκεκριμένο <coughs> mode του, του computing και εμείς κάνουμε έρευνα στο πώς χτίζουμε συστήματα ε, χρησιμοποιώντας αυτό το καινούριο Hardware. Ένα άλλο τρόπο να το δει είναι ότι ε, όταν έχουμε δεδομένα, τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι είτε ε, at rest, όταν είναι στο, στο δίσκο σου, και εκεί το confidentiality το έχουμε λύσει με encrypted discos. Okay. Μπορεί να είναι in transit, ό, όταν είναι στο δίκτυο, και εκεί το confidentiality το έχουμε λύσει με TLS, με, με encrypted communications. Μπορεί όμω να είναι και in compute, όταν, in, in processing, να τα, τα χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά. Και εκεί δεν είχαμε λύσει. Άρα, πώ μπορούμε να λύσουμε το θέμα του confidentiality όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα confidential δεδομένα. Άρα, πρακτικά αυτό είναι πέρα από την υπόσχεση ενό ε, data center provider ή μια ε, λύση ότι εγώ δεν θα δω ποτέ τα δεδομένα σου, να μπορεί να αποδείξει και ότι πραγματικά δεν μπορεί και να θέλει κάποιο κακόβουλο ή και μη κακόβουλο μέσα από τον πάροχο που παρέχει εκείνη τη στιγμή την υποδομή να μην μπορέσει να το, Ακριβώς. Να το δει. Ακριβώ. Άρα, με, με τι λύσει αυτέ βγάζει την. Microsoft, την Amazon, οποιοδήποτε cloud provider έχεις, από το threat model σου. Άρα δεν την εμπιστεύεσαι πλέον. Okay. Εμπιστεύε, εμπιστεύε, δεν, χρειάζεται δεν, χρειάζεται την δεν χρειάζεται να την εμπιστευτείς. Εμπιστεύεσαι τον vendor τον, που σου φτιάχνει τον, τον επεξεργαστή. Πάει εκεί η εμπιστοσύνη πλέον. Αλλά τουλάχιστον δεν έχεις το, τον provider στη μέση. Άρα στην ουσία ένα τέτοιο παράδειγμα είναι έστει, ότι έχουμε μία τράπεζα. Mm -hmm και εγώ θέλω να μεταφέρω. Και τώρα έχω αυτή τη στιγμή έχω το, τα συστήματά μου όλα. Τα έχω σε ένα data center. Έχω λοιπόν χτίσει ένα κτίριο. Κάπου που έχω μέσα του σερβέρς μου, που εκεί είναι όλα τα δεδομένα των πελατών. Μου. Και για μένα βγάζει νόημα, α πούμε, να πάω στο cloud. Γιατί βγάζει νόημα να πάω στο cloud, Γιατί όλη τη διαχείριση αυτού του data center την δίνω σε κάποιον άλλο. Δεν θέλω όμω νομικά ο άλλο που θα τόσο τη διαχείριση να έχει πρόσβαση στα δεδομένα. Γιατί θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στα δεδομένα αφού ξαφνικά κάτι που σήμερα είναι σε δικό μου κτίριο μεθαύριο, είναι σε ένα κτίριο τη Amazon ή τη Google. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενημερωθούν, φαντάζομαι, και οι πελάτε μόλι, μπλα μπλα μπλα. Ένα... Οπότε έχουμε πλέον υπολογιστικά συστήματα τα οποία λένε μπορεί ο Μάριο να δίνει υπολογιστέ στον Αντώνη, ο Αντώνη να τρέχει τα προγράμματα του πάνω και ο Μάριο ποτέ να μην μπορεί να δει τι τρέχει ο Αντώνη. Ναι. Σωστά. Σωστά. Και αυτό επίση ότι υποστηρίζεται από του επεξεργαστέ. Ναι. Άρα δηλαδή ο επεξεργαστή έχει ένα κλειδί κρυπτογραφικό, ας πούμε, τώρα το λέω mm -hmm. χαζά, που ότι τρέχει μέσα στα λεγόμενα virtual machines δεν μπορείς να το δεις εσύ. Και π πώς γίνεται αυτό; Περίπου. <laughs> <laughs> ναι. Περίπου. Ε, υπάρχουν δύο δύο δύο, θε, δύο θέματα που έθιξες εδώ. Το ένα έχει να κάνει με το Ποιο είναι το «abstraction» που για να χρησιμοποιήσεις Confidential Computing mm -hmm. ε, και εσύ μίλησες για, για Virtual Machines απευθείας. Mm -hmm. Θεώρησες δηλαδή ότι έχω ένα Virtual Machine που θα είναι Confidential. Αυτή είναι μία από τις υπάρχουσες τεχνολογίες και εκεί πλέον καταλύ, ε, νομίζω συγκλίνουμε σιγά-σιγά στο ότι θέλουμε να έχουμε Virtual Machines τα οποία είναι Confidential. Δεν ξεκίνησε όμως έτσι, mm -hmm. ξεκίνησε με ένα διαφορετικό «abstraction» ξεκίνησε δίνοντάς σου ένα abstraction που λέγεται enclave, που αυτό σου έδινε ένα κομμάτι της, ευρω... της εφαρμογής σου να είναι confidential. Οκ. Okay. Okay. Άρα, ε, είχες ένα διαφορετικό API, ας το πούμε, που ε, μπορούσες να έχεις πρόσβαση σε αυτά τα confidential feature. Οκ. Okay. Τώρα, αυτό που είπες για το κλειδί και τον επεξεργαστή, ε, μέσα σε άκρες είναι έτσι, και αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν φεύγουν ή έρχονται τα δεδομένα από τη DRAM για να πάνε στη σκάση σου, έχεις encryption και decryption. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Άρα τα δεδομένα... Είναι τρελό αυτό. Άρα τα δεδομένα για να φύγουν από τον επεξεργαστή και να πάνε στη μνήμη RAM, κρυπτογραφούνται. Ναι. Wow. Θυμάμαι όταν είχε σκάσει το... Και γιατί είναι αυτό, για να, να θέσουμε λίγο όλο το πλαίσιο. Γιατί μπορείς να έχεις confidential computing λύσει και εμεί κάνουμε έρευνα στο συγκεκριμένο mm. χωρίς να έχεις αυτό το encryption και decryption στο, στο data path, στο critical path αλλά χρειάζεσαι αυτό το encryption για να προστατευτεί από physical attacks. Mm. Δηλαδή αν κάποιο πάει και βάλει ένα, ένα probe, ένα παλμογράφο και μετρήσει τα σήματα που... Ε, Τη κίνηση ανάμεσα στην DRAM και στον επεξεργαστή, γιατί αυτά είναι exposed πάνω στη, στη motherboard και δεν είναι encrypted αυτή η κίνηση, μπορεί να βιέσει ακριβώ τη γράψη τη. δεν εμπιστεύεσαι καν τη motherboard στην ουσία. Όχι. Ε, 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 Θε να προστατευτεί από physical attacks. Ναι. Άρα, αν με κάποιο μαγικό τρόπο εσύ βγάλει τα physical attacks από το threat model, δεν χρειάζεται να έχει αυτό το, το encryption. Θυμάμαι όταν είχε το, το σκάνδαλο με τον Snowden τότε με το Prism, είχαν βρει ότι η NSA είχε πάει, είχε βρει που ήταν για παράδειγμα data center στην Google, είχε βρει που είχαν περάσει τον Μπουροσολίνα και αυτά ενώνονταν, είχε σκάψει στη μέση κάπου που δεν έβλεπε κανένα και είχε βάλει probes στην επικοινωνία data center με data center. Δεν είναι όμω TLS encrypted αυτέ οι πληροφορίε. Από τότε και μετά έγιναν. Okay. Γιατί όλα κάποτε αρχίζουν. Υπάρχει μια αρχή για τα πάντα. Και θυμάμαι Κα, που έλεγε. Κάτι πάει λάθο. Και... <laughs> Και επειδή η Google επιτέθηκε στην NSA και πήγε στο, και έκανε το τέτοιο στο data center connection τη, μπήκε το ιστήριο και έχουμε encrypt τον κυβερνήτη χωρί λόγο του. κάνουμε encrypt το, 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 single page application μου. Είναι... ναι, 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 ναι <laughs> που δεν έχει τίποτα πάνω. Ισχύει. <laughs> Αλλά είναι τρελό πώ κάνω. Αλλά είναι encrypt. <laughs> Με αλλά... mutual τι <laughs> Με mutual, ναι, να εμπιστευόμαστε και οι δύο. <laughs> και είναι τρελό. Κάποτε μα φάνηκε τρελό το ότι κάναμε encrypt από data center σε data center και τώρα όχι απλά είναι δεδομένο. Κάνουμε encrypt από τον επεξεργαστή στη RAM. Όχι που, για τα πάντα. Όχι για τα πάντα, αλλά μπορούμε, φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι να το κάνεις, ναι. υπάρχουν οι συνθήκε που αυτό είναι αναγκαίο. Ά άρα μπορεί και για παράδειγμα. Α, sorry. Να βάλω και λίγο το πλαίσιο για να μην θεωρήσει κάποιο ότι είμαστε λίγο παρανοϊκοί. Ε, γιατί μπορεί να χρειαστεί να το κάνει αυτό, έτσι. Γιατί θα πρέπει να κάνει αυτό το, το, το encryption, γιατί το, ένα data center ουσιαστικά είναι ένα φρούριο, έτσι. Έχει πολλά επίπεδα ασφάλεια, δεν μπορεί να πει οποιοδήποτε μέσα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα άτομα που, που, που μπορούν να φτάσουν να έχουν physical access στους servers με retina scans, με, με πάρα πολλά πράγματα. Αλλά υπάρχει. Εγώ θα πω δυστυχώ ένα, ένα νομικό πλαίσιο γύρω από όλα αυτά που θέλουμε να δώσουμε τεχνικέ λύσει για να υπάρχει αυτό το plausible deniability. Δηλαδή, εσύ να μπορεί να πει ότι και να ήθελα δεν μπορώ. Δηλαδή, okay. αν έρθει κάποιο με ένα ένταλμα και σου πει ότι ο Αντώνη είναι τρομοκράτη και θέλουμε να δούμε τα, την κίνησή του στο email, α πούμε. Ο Πάρη, βέβαια, είναι αυτό που είναι σε random inspections. <laughs> 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 σε random inspections πάντα. <laughs> δηλαδή, όταν ταξιδεύουμε μαζί με τον Πάρη. Και έχει διαβατήριο. Ναι, ναι. Εντάξει. Τυχαία μεταξύ μας. δεν είναι. Είναι μια αλήθεια <laughs> αυτό. Ehm... Plausible deniability, λοιπόν. Okay. Okay. Ehm, Πάντω εκτό από αυτό, με ένα άλλο σενάριο που είχα δει εγώ πολύ ενδιαφέρον, το οποίο δεν ξέρω πώς απαραίτητο είναι να πας μέσα στο να επεξεργαστεί, δηλαδή να φτάσει τόσο χαμηλά. Αλλά αυτό που κάνανε είναι ότι υπήρχε μια εταιρεία που παρήχε το... την υποδομή, ώστε κάποιο να εμπιστευτεί τα δεδομένα του και κάποιο άλλο να τα επεξεργαστεί βεβαιώνοντα τα δεδομένα ότι φύγουν ποτέ από εκεί. Άρα λοιπόν, πρακτικά παρήχαν confidential computing σαν ενδιάμεσο, δηλαδή συμφωνούμε εμεί οι δύο, θέλουμε να ανταλλάξουμε κάποια δεδομένα mm -hmm. ή να επεξεργαστώ κάποια δεδομένα δικά σου, αλλά πρέπει παράλληλα να μην να μην ελέγχει κανεί την περιοχή στην οποία θα επεξεργαστούν. Και ο τρόπο που το κάνουν αυτό ήταν με το confidential computing, γιατί δεν υπήρχε. δηλαδή δεν μπορούσε κάπω να, να βάλει ένα backdoor ας πούμε, ναι. ή κάτι άλλο και να μπορέσει να πάρει δεδομένα. Ναι. Νομίζω αυτό ήταν για ιατρικά δεδομένα, αλλά θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο δεδομένο που το, το dataset πρέπει να επεξεργαστεί με πολύ συγκεκριμένου όρου. Άρα λοιπόν, φτιάχνω εγώ ένα, μια πίστα, να το πω έτσι, και παίζουμε μέσα σε αυτή την πίστα και μόνο, και μπορούμε να εμπιστευτούμε ένα τον άλλον ότι αυτή η πίστα παίζει με τον τρόπο που είπαμε. Ε, ένα άλλο use case στη συγκεκριμένη τεχνολογία και πήγαμε πολύ συγκεκριμένα τώρα, αλλά θα, 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 θα ανοιχτούμε πάλι. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, είναι το. γιατί αυτό δεν παίζει μόνο σε σερβερ μηχανήματα, παίζει και σε mobile. Mm -hmm. ε, άρα, εσύ μπορεί να θε να κάνει federated learning, να θε να κάνει training σε δεδομένα που είναι τοπικά στο, στο κινητό σου, στι φωτογραφίε που είναι στο mm -hmm. κινητό σου, αλλά να μην θε να φύγουν αυτά τα δεδομένα από το κινητό. Οπότε. Ε, τρέχει σε ένα τέτοιο trusted execution environment στο κινητό σου που έχει πρόσβαση στα δεδομένα τι τοπικε mm -hmm. φωτογραφίες, κάνει train το μοντέλο και επικοινωνεί με το server, επικοινωνεί μόνο τι αλλαγέ του μοντέλου και όχι τα δεδομένα. Άρα τα δεδομένα δεν φεύγουν ποτέ από το κινητό. Και ah, okay. μπορεί να κάνει έτσι training. Wow. Άρα, ναι, πήγε στο iPhone, έχει φωτογραφίε με κατοικίδια. Αυτό καταλαβαίνει τοπικά σε να τι είναι τα κατοικίδια και στέλνει δεδομένα. Τα... Αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί κάποιο από αυτά τα δεδομένα, από τι αλλαγέ του μοντέλου να καταλήξει το πια τα δικά σου δεδομένα. Ε, πάλι είναι ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι έρευνα. Υπάρχουν κάποια attacks που προσπαθούν, κάνουν attacks στα machine learning μοντέλα και προσπαθούν να δουν αν το συγκεκριμένο δείγμα χρησιμοποιήθηκε στο training. Α, okay. οκ. Άρα, ανάλογα με το πόση πληροφορία έχει, μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα. All right. Στα άσχετα πράγματα τα οποία πετάμε γιατί νομίζουμε ότι καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Μάριο, ενώ ναι. σε βάθο. Ε, ένα άλλο που θα να διαβάσει... και εμένα, όλα αυτά δεν είναι το αντικείμενο μου, έτσι. Κάνουμε λίγο κουβέντα καφενιακή σε πολλά πράγματα. Έτσι Οπότε, γίνεται. Δεν έχουμε καφέ, βέβαια, πάρει, αλλά εντάξει, τώρα θα το προσπεράσουμε. Ένα πολύ ενδιαφέρον, πάντω, νομίζω το είχα διαβάσει σε blog post. Το οποίο περιγράφανε πώ αν χρησιμοποιεί συγκεκριμένου αλγορίθμου για να κάνει Blair μια φωτογραφία. Μπορούσαν να πάνε και να φτιάξουν την αρχική φωτογραφία γιατί γνωρίζαν την τυχαιότητα... Δηλαδή ήταν ah. κάποιοι... Οπότε, άμα είσαι βάσει συγκεκριμένο seed, ή αν. Αν πετύχει το που είχε βάλει ο άλλο, μπορούσε να πα και να κάνει reverse την. Πώ βλέπει, ε, ρε ε, παιδί μου, ταινίε που λένε διαλέγει ξέρω εγώ, το FBI στη φωτογραφία. Το κάνει άπειρα πρρ, Ναι, ναι, και το φτιάχνει. Ναι, κάνει zoom και φτιάχνει. Zoom και φτιάχνει. Α, αλλά ήταν, ήτανε φανταστικό αυτό, γιατί σου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι. Τώρα δεν θυμάμαι, ήταν συγκεκριμένοι αλγόριθμοι, οι νομίζω ήταν σαν αλγόριθμοι κατακυρματισμού ή πα, παρόμοιοι με αυτού που χρησιμοποιούν. <coughs> όπου μετά μπορούσαν και κάνανε recover την αρχική φωτογραφία χωρί να έχουν. Έλα, ρε. Εντάξει, φαντάζομαι ότι η υπολογιστική ισχύ που χρειάζεται για μια φωτογραφία είναι σημαντική ώστε να μην εύκολο να το κάνει χήμα στο Ιντερνετ. Mm. Αλλά για μια φωτογραφία που κάποιο μπορεί να το έχει κάνει, γιατί είναι, ξέρω εγώ, μια τρομοκρατική επίθεση ή κάτι άλλο, μπορούσε να την κάνει recovery πίσω. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ θέλω να, να μα πει ο Μάριο κάτι. Λοιπόν, όταν εγώ έπιασα. Έκανα την πρακτική μου ε, στην ARM, mm. στο κομμάτι τη. Ε, συνέντευξη μου είχαν κάνει την τυπική ερώτηση που κάνουν σε όλου. Έτσι τι είπα και πατά youtube.com στο Chrome και πατά enter. Πε μου όλη τη διαδικασία. Πατά εννοεί μικρή κουβέντα.fm. Μικρή κουβέντα.fm, αυτό μου είπαν τότε. και πατά enter. Πε μα όλη τη διαδικασία που, γίνεται. όχι, δεν το θα με προσλάβετε. Όχι, Ναι, ναι, λοιπόν, αυτό είναι. συνειδητοποιήσουμε. Αυτό το χρησιμοποιώ πάντα σαν παράδειγμα γιατί τότε ήταν μία από τι σημείες που συνειδητοποίησα πόσα βήματα χρειάζεται για κάτι που τόσος κόσμος θεωρεί πάρα πολύ απλό. Δηλαδή εγώ ανοίγω το Facebook και μου φορτώνει το Facebook. Και για τον περισσότερο κόσμο αυτό είναι απλά μια, μια ζωγραφιά στην οθόνη ας πούμε. Και μου φαίνεται, ακόμα και σε μένα τα κάθομαι και το συλλογίζω μερικές φορές, μου φαίνεται τρελό πώς φεύγουν bytes. Βασικά πώς φεύγει ρεύμα. Γιατί ρεύμα είναι στο τέλο. Είναι πώ. Η φω. Κάτι... Ναι. Ε, ναι, η φω. Πώ φεύγει αυτό με ηλεκτρομαγνητικά κύματα, και καταλήγουν να είναι χρήσιμη πληροφορία και, και επικοινωνία. Τι είναι αυτό το οποίο ο Αντώνη και εγώ, δύο ρεμάδια, που κράτησαν τη σχολή, επίση δεν σκεφτόμαστε, που εσύ σκέφτεσαι σε αυτή τη διαδικασία. Τι, τι δεν, ε... Δηλαδή, τι, ποιο είναι το κομμάτι τη πολυπλοκότητα που ένα τυπικό προγραμματιστή δεν θα σκεφτεί. Σε, μια, σε ένα δικτυακό αίτημα, σε μια δικτυακή σύνδεση, όπω πες το. Λοιπόν, θα, 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 θα ξεχάσω το τελευταίο κομμάτι για τα, για τα ρεμάλια. Θα, θα πω κάτι το οποίο. Εγώ θεω, θεωρώ ότι μα έλειπε λίγο σαν τρόπο σκέψη όταν, φύγα, όταν εγώ έφυγα από το Πολυτεχνείο ναι. και είχε να κάνει με, τα, με, με το abstraction και τα επίπεδα του, του abstraction. Πώ πρέπει να σκεφτόμαστε σαν, σαν μηχανικοί ότι έχει ένα κουτί ή ότι έχει ένα μικρόφωνο, α πούμε. Εδώ, και εσύ μπορεί ξαφνικά να δει όλα τα, τα κομμάτια μέσα πώ δουλεύει ολόκληρο το stack και να ζουμάρει εκεί ακριβώ που θέλει και να γνωρίσει τα υπόλοιπα mm -hmm. και να πει ότι α, εγώ θέλω να. Να, να προσέξω μόνο το συγκεκριμένο και να κάνεις και εκεί πάλι zoom και να δεις πώς είναι mm -hmm. όλο αυτό δομημένο οπότε πώς φτιάχνουμε συστήματα επειδή υπάρχει αυτή η ένα του, του abstraction η αφαιρετικότητα άρα ε, αυτός που κάνει optical uh, networking ας πούμε και, και photonics για να, να φτιάξει ένα transceiver που uh, μετατρέπει το, το φως σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα και λίγες λέξεις για σένα Κατά το... photonics το ναι, καλό yeah, είναι που παίρνει το σπίτι. Ναι, το ξέρω, yeah, εντάξει. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Δεν έχει αυτό, επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον ότι εγώ κάνω ερευνητικά δίκτυα. Ωραία. Και μιλά, όταν μιλάς με κόσμο που κάνει πάλι, θα σου πει κι αυτό κι εγώ κάνω networking, κάνω optical networking για data centers. Αλλά αυτοί φτιάχνουν transceivers. Okay. Έχουμε δυσκολία στην επικοινωνία πολλέ φορέ, γιατί εγώ, για μένα τα πάντα είναι πακέτα, για αυτού τα πάντα είναι σήματα. Οπότε έχουμε ένα, ένα layer στο, στο OSI, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την, mm -hmm. την αντίστοιχη, ας πούμε, ε, που κάπου εκεί ανάμεσα υπάρχει κάποιο άλλο που όντω ασχολείται ερευνητικά και εμά μας, μας ενώνει και ξέρει λίγο από τα δικά μου και λίγο από τα δικά του και μπορούμε και, και επικοινωνουμε mm -hmm. Άρα χτίζοντας ένα stack όχι μόνο ένα software stack αλλά ένα stack από ανθρώπους από τεχνολογίες που ο ένας δεν χρειάζεται να ξέρει τι κάνει ο άλλος αλλά έχουμε συμφωνήσει πολύ, πολύ καλά σε, ένα, σε κάποιο API όσο σύνθετο κι αν είναι αυτό είτε είναι ένα πρωτόκολλο είτε είναι απλά ένα, ένα API προγραμματιστικό μπορούμε και χτίζουμε όλη αυτή την πολυπλοκότητα okay. Άρα νομίζω ότι το κλειδί στο ότι δουλεύει όλο αυτό το πράγμα είναι ότι οι άνθρωποι είναι πολύ έξυπνοι, ε, βρίσκουμε απλές λύσεις και δουλεύουμε πολύ ούτω ώστε αυτές οι απλές λύσεις να μπορούν να, να, mm. να, επικοινωνήσουν και να δουλέψουν μαζί. Απλά νομίζω στην αφαιρετικότητα κάτι που είναι πολύ σημαντικό και εκεί πέρα που δυσκολευόμαστε πολύ να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει πάντα να έχει τη διαπαφή. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή πρέπει να. και το να χτίσει μια διαπαφή. Το, το συμβόλαιο είναι... επικοινωνία, δηλαδή. Ε, το πώς... Ακριβώ το ίδιο πρόβλημα με το όταν χωρίζει και back-end ομάδε. Ναι. ναι. Απλά η διαπαφή εκεί πέρα είναι JSON, στο άλλο μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το Linux kernel και θα πάρει, α πούμε. Ε, mm. και θα χτίσει τα πακέτα για να τα πάρει σε ένα παραπάνω layer για να κάνει τίποτε άλλο ή το οτιδήποτε άλλο. Άρα... Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οπότε εγώ θα πάρω αυτή την πάσα, γιατί είπε την φράση όταν έφυγα από το Πολυτεχνείο. Ναι. Και θα ήθελα να μα κάνει και ένα. Ένα, ένα, βήμα προ τα πίσω. Δηλαδή, είπαμε το τι κάνει τώρα, έχουμε λίγο mm -hmm. γι' αυτό. Πώ φτάνει κάποιο να, να κάνει κάτι σαν αυτό που κάνεις. Πώς uh, ναι. Καθη, να το κάνει, Πώ γίνεται καθηγητή, συγγνώμη, assistant. Καθη... να το λέω καθηγητή, γιατί καθηγητής. είναι πιο εύκολο. Μπράβο. Ευχαριστώ. Uh, στο, στο Imperial, στο Λονδίνο. Ωραία. Uh... Να πω τι έκανα εγώ και ε, θα, παι... το, θα, 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 το, θα, το γενικεύσουμε. Εγώ όταν ήμουν από το Πολυτεχνείο έφυγα ένα χρόνο και δούλεψα στο CERN, okay. Software Engineering, ενώ παράλληλα έκανα αιτήσει για διδακτορικό. Δεν ήσουν από την αρχή, στο CERN δεν έκανε research. Όχι. Α, ναι. Όχι, όχι. Και δεν ήταν. Οκ, ήμουν mm. ότι είχε κάνει έρευνα και εκεί πέρα. Όχι, όχι. Ήταν Python Software Engineering. Ε... Okay. Ναι. Καλή φάση. Ε, ενώ έκανα αιτήσει. Μετά έκανα διδακτορικό πέντε χρόνια Στη, στη, Λοζάνη, στο EPFL. Στο διδακτορικό έκανα κάποια, κάποια internships ε, ε, σε, σε διάφορες εταιρείες στην Αμερική. Τελείωσα το διδακτορικό, ήμουνα στη Microsoft για δύο χρόνια και μετά ξεκίνησα στο Imperial της Ακαθηγητής. Άρα η βασική και αναγκαία συνθήκη καλώς ή κακώς για να γίνει κάποιος ακαδημαϊκός είναι να έχει κάνει ένα PhD. Πώς μπαλεύεις να τελειώσει το PhD? <laughs> Νομίζω ότι δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά αυτό που κάνει ένα σε ένα PhD με αυτό που κάνετε εσεί. Το PhD είναι, είναι μία startup. Απλά είσαι μόνο σου. Mm -hmm. Είναι αντίστοιχο με το ότι ε, έχει μία ιδέα, την υλοποιεί, γράφει για αυτή και προσπαθεί να την πουλήσει κάπου. Αυτό το κάπου είναι ένα reviewer σε ένα συνέδριο, ενώ σε εσά είναι ένα πελάτη. Mm. Ε, πάλι θα υπάρχει ένας κακός reviewer που δεν θα το καταλάβει όπως ένας κακός πελάτης που δεν θα καταλάβει ένα καλό προϊόν πάλι θα πρέπει να είναι πολύ γυαλισμένη η ιδέα σου να, να, να σκεφτείς με όρους ποιο είναι το, το, α, το, το viable product ότι δεν χρειάζεται να υλοποιήσω τα πάντα για να ξεκινήσω να μιλάω γι' αυτό άρα η όροι είναι πολύ αντίστοιχοι Οκ, mm -hmm. okay. πολύ ενδιαφέρουσα ο προσέγγισης Εγώ, Κάτω... τον έκοψα οπότε να συνεχίσουμε <σχελίου> το λίγο Okay. Αυτό, ότι η αναγκαία συνθήκη είναι να κάνει ένα δακτορικό. Αν, αν το πάμε okay. ότι πώ κάποιο γίνεται ακαδημαϊκό, χρειάζεται δηλαδή να, να, να κάνει ένα, ένα δακτορικό. Τώρα, αυτό τι σημαίνει. Πρακτικά σημαίνει ότι δουλεύει σε ένα θέμα ε, που σε ενδιαφέρει και προσπαθεί να παράξει καινούργια γνώση. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το έχετε δει ένα animation που λέει πώ ακριβώ είναι η, η παγκόσμια γνώση και πώ αυτό συγκρίνεται με την, με την εκπαίδευση. Mm. Που ξεκινά και έχει ένα μικρό κυκλάκι και γύρω από το κυκλάκι φτιάχνει. Ε, 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 είναι κύκλο και φτιάχνει αυτό είναι το δημοτικό. Και μετά το γυμνάσιο είναι ένα άλλο κυκλάκι, λίγο μεγαλύτερο. Και πα στο πανεπιστήμιο μετά και ξεκινά και φτιάχνει ελλείψει. Okay. Ωραία. Και φτάνεις, ε, στην, ε, κάνεις ε, το πανεπιστήμιο, το μάστερ, φτάνει σε ellipse, ε, πιο... Point η ελλείψει, πιο μητερέ. Ξεκινά στο διδακτορικό και κάπου στη μέση στο διδακτορικό φτάνει και χτυπά ένα πολύ μεγάλο κύκλο. Και αυτή είναι η παγκόσμια γνώση, η γνώση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Okay. Και εσύ με, το, με, με την έρευνά σου φτιάχνει ένα πολύ μικρό καρουμπαλάκι σε αυτό το κύκλο. Ah, okay, οπότε ναι, 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 όλοι ναι, ναι, σιγά σιγά επεκτείνουν τη, τη γνώση έτσι. Άρα, <συσχελίσαι> με το διδακτορικό σου να κάνει ένα πολύ μικρό καρουμπαλάκι στο τι ξέρει ο κόσμο αυτή τη στιγμή. Mm. Το τι ξέρει δεν σημαίνει θα. Εγώ κάνω έρευνα σε systems, δεν σημαίνει ότι θα κάνω ένα θε... καινούριο θεώρημα, α πούμε. Το contribution μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό, mm -hmm. που αφορά πολύ συγκεκριμένα applications, που τρέχουν σε data centers, πολύ συγκεκριμένα ε, αλλά προβλήματα. Είναι αλλά είναι κάτι που δεν είχε γίνει πριν. Mm -hmm. Δηλαδή υπάρχει πολύ έντενα το, η, η, η πλευρά της, της καινοτομίας του novelty. Του breakthrough. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι, η ερώτηση που σκέφτομαι είναι πώς ξέρει κάποιος Πώ θα καταλάβει κάποιο αν η ακαδημαϊκή καριέρα είναι η καλύτερη επιλογή για αυτόν. Αλλά μάλλον η καλύτερη ερώτηση είναι, πώ κατάλαβε εσύ ότι η ερευνητική πορεία είναι αυτή που σου ταιριάζει περισσότερο. Έχει κάνει κάποια πράγματα, έχουμε τρέξει startup μαζί, έχουμε πάει για fundraising στην Αμερική, έχει κάνει internships που είπε, έχει δουλέψει software engineer. Έχει κάνει πέντε πράγματα και τελικά έχει επιλέξει την ερευνητική slash ακαδημαϊκή πορεία. Με ενδιαφέρει να ρωτήσω αν υπάρχει διαφορά σε αυτά τα δύο, αλλά τι είναι, αυ... τι είναι αυτό που έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή να νιώσει ότι είναι κατάλληλη για σένα. Ναι, ε, εγώ θεωρώ ότι ήμουν λίγο τυχερός γιατί όταν έκανα αιτήσει για δακτωρικό <laughs> μπορούσα να πω ότι είχα δοκιμάσει έστω και λίγο να κάνω... Κάτι από όλα. Δηλαδή, όπω είπε, είχαμε κάνει τη startup, είχα δουλέψει στο CERN που μπορεί να το δει σαν μια σχετικά μεγάλη εταιρεία ε, και είχα κάνει κάποια πολύ ελάχιστα ερευνητικά πράγματα στο, στο όταν ήμουν ακόμα στο Πολυτεχνείο. Ε, δηλαδή, είχα δοκιμάσει να δω τι είναι αυτό που λέμε έρευνα. Ε, και είχα καταλήξει ότι δεν θέλω να έχω ένα αφεντικό από πάνω μου, που αυτό σημαίνει ότι ή θα δουλέψει κάνοντα μια δικιά σου εταιρεία, είτε θα κάνεις κάτι ακαδημαϊκό. Και είχα δει ότι με ιτρίκαρε να κάνω καινούργια πράγματα, να κάνω μια έρευνα. Μ' άρεσε να διαβάζω, μ' άρεσε να γράφω. Οπότε είπα πάμε και θα δούμε πώς θα βγει στην πορεία. Οκ. Okay. Και μετά το, το να γίνεις καθηγητή ήταν κάτι ρε παιδί μου που... Στην ερευνητική καριέρα ήταν το φυσικό επακόλουθο, δηλαδή δεν... ή ήταν και αυτό μια επιλογή. Ήταν και αυτό η επιλογή, σίγουρα. Γιατί α... Δεν σημαίνει ότι όσοι κάνουν διδακτορικό θα καταλήξουν να κάνουν μια ακαδημαϊκή καριέρα. Υπάρχει κόσμο σε μεγάλε εταιρείε, σε πολλέ εταιρείε που δουλεύει με, με, έχοντα κάνει διδακτορικό. Υπάρχει κόσμο που κάνει δικιά του εταιρεία μετά το διδακτορικό και ίσω είναι ε, και ένα από του πο πολύ πιο ενδιαφέροντε τρόπου να ξεκινήσει μια startup έχοντα κάνει ένα διδακτορικό. Σου δίνει ένα άλλο αέρα, αλλά την κλείνω την παρένθεση. Θέλω να να πω κάτι σχετικά με αυτό. Ε, αυτό τώρα, αν θα Κινηθείς πιο, πιο ακαδημαϊκά, το καταλαβαίνεις κάποια στιγμή μέσα στο διδακτορικό σου, ανάλογα με το πώς έχει πάει, με το αν σου αρέσει να, να διδάσκεις, αν σου αρέσει να είσαι σε επαφή με, με φοιτητέ. γιατί κάνοντας ένα διδακτορικό θα χρειαστεί να επιβλέψεις και κάποιους φοιτητές, mm -hmm. θα χρειαστεί να βοηθήσεις και σε κάποιο μάθημα. Ε, επομένως, αν δεις ότι αυτό σε τροφοδοτεί, σου αρέσει σαν διαδικασία, Πέρα από την καθαρή έρευνα ότι εγώ έχω ένα δύσκολο πρόβλημα που πρέπει να λύσω και θα ασχοληθώ μόνο μου για να, να βρω το, το τελικό αποτέλεσμα. Είναι ένα, μια ένδειξη ότι, α, ναι, ίσω αυτό είναι, είναι για μένα. Mm. Και δηλαδή για μένα για να το. από την απέξω προφανώ, αλλά θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει. Σε, να πα σε μεταδεκτορικό. Πώ θα λέγεται. λέγεται. Μπορεί να κάνει ένα. Ναι. Το οποίο είναι μια επιλογή, το οποίο είναι καθαρά ερευνητικό. Μπορεί να κάνει έρευνα, όπω είπε, σε μια εταιρεία μέσα. Mm -hmm. Και υπάρχει και το ακαδημαϊκό. Και ειδικά στο εξωτερικό στην Ελλάδα, νομίζω δεν είναι τόσο έντονο, αλλά στο εξωτερικό νομίζω ότι υπάρχει μια ειδίκευση, να το πω, όπου καθηγητέ είτε ασχολούνται κυρίω με έρευνα και με διδασκαλία, ή το αντίστροφο. Δηλαδή, μπορεί να διαλέξει και λίγο τα βάρη που θα βάλει μεταξύ των δύο, ή όχι απαραίτητα. Ναι, νομίζω ότι δεν την έχουμε αυτή τη διαφοροποίηση εδώ στην Ελλάδα. Στο, στο εξωτερικό υπάρχουν. Ε, ε, και στην Αγγλία συγκεκριμένα, αλλά νομίζω και στην. μάλλον παντού, δεν ξέρω. Σε όσα συστήματα έχω εγώ κάποια εικόνα που είναι η. Τη Ελβετία, τη Αγγλία και τη Αμερική, υπάρχουν πάντα teaching staff. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διδακτορικό mm -hmm. ε, και ασχολούνται καθαρά με τη διδασκαλία. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρο του, του χρόνου του. Ε, και αν βρουν κάποιο χρόνο, μπορούν να κάνουν και τη δικιά του έρευνα. Ε, η δικιά μου θέση είναι κατά βάση ερευνητική, mm -hmm. okay. που σημαίνει ότι έχω του δικού μου διδακτορικού φοιτητέ, που δουλεύουμε πάνω σε projects και προφανώ κάνω και μαθήματα. Ε, ο χρόνος μου μπορεί να είναι μοιρασμένο ένα. Ι, ιδανικά θα ήθελα να είναι ένα 25% η διδασκαλία. Δηλαδή okay. μία μέρα τη βδομάδα ας πούμε, να ασχολούμαι με τη διδασκαλία συνολικά. Που αυτό είναι το μάθημα και η προετοιμασία. Αφού έχω προετοιμαστεί. Δηλαδή είναι αφού, ένα αφού, μάθημα. αφού, αφού το, υπάρχουν τα slides, υπάρχουν, υπάρχει όλο το υλικό. Να ασχολούμαι περίπου μία μέρα τη βδομάδα γιατί το να φτιάξει ένα μάθημα. Απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Που αυτό είναι full time δουλειά δηλαδή και το κάνεις πριν. Άρα όταν υπάρχει όλο αυτό το υλικό και τρέχει το μάθημα, ναι, να είναι περίπου το, το 20-25% του χρόνου μου. Ε, και μετά το υπόλοιπο να, να είναι η έρευνα. Okay. Άρα και όταν έρευνα. λέμε έρευνα, δυστυχώς... Όταν... Δυστυχώς έτσι δουλεύουν τα πράγματα. Όταν είσαι καθηγητή, ε, έχει να γράψει και πολλά proposals, να βρει χρήματα. Γι' αυτό λέω ότι. Το fundraising νομίζω είναι σημαντικό κομμάτι. Είναι, κομμάτι, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Ο, όπου αυτό το. Όταν μιλάμε για τη χρηματοδότηση εκεί πέρα, ότι πρέπει να στείλει προτάσει κλπ. ώστε να χρηματοδοτηθεί, αυτό είναι κάτι το οποίο βασίζεται στις, ε, Στην έρευνα που θέλουν να κάνουν και οι φοιτητέ οι οποίοι έχει, ή έχει να κάνει και με λίγο με το που εσύ θέλει να πα στο το δικό σου κομμάτι του εργαστηρίου, τη έρευνα κλπ. Κάπω Συνήθω είναι μία μίξη γιατί οι φοιτητέ θα έρθουν σε σένα γιατί ξέρουν ότι ασχολείσαι με κάτι συγκεκριμένο, ότι πα mm -hmm. σε μία κατεύθυνση που του ενδιαφέρει. Και πάλι οι φοιτητέ είναι αυτοί που θα δώσουν καινούριε ιδέε για να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Πού υπάρχει περιθώριο εξέλιξη για σένα σημαντικό στο χώρο μα. Ε, με ρωτά τεχνικά ή με ρωτά σαν, σαν Μάριο που εγώ θέλω να. να έχει ε, διαφορά. Έχει τεράστια διαφορά, ναι. Για πες. Γιατί η μία είναι καθαρά τεχνική λύση, ε, ε, τεχνική συζήτηση, το ότι α, βλέπουμε το AI να ανεβαίνει, confidentiality, GDPR και όλα αυτά έχουν πολύ νόημα. Όχι, ε, όχι εσύ που βλέπεις ότι υπάρχει περιθώριο να σπρώξεις, να, να γίνει, να γίνει δουλειά. Γιατί, οκ, okay, το AI και όλα αυτά είναι ένα trend. Ό,τι Ό,τι και να κάνεις Και νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Δεν δε, δε θα μου φαίνονταν ενδιαφέρουσα απάντηση σε μένα. Δηλαδή, γιατί είναι, θε, για, για, τι θέλω να πω: Ό,τι okay. συμβαίνουν πράγματα γύρω από το AI, αλλά υπάρχει, είναι Τα δίκτυα μπορούν να είναι πιο γρήγορα από ό,τι είναι τώρα, okay. Μπο, Μπορεί να είναι 10 φορές πιο γρήγορα και δεν mm -hmm. το ξέρουμε. Μπορεί να, αυτό αυτό προσπαθώ αυτό να καταλάβω πού μπορεί να, να υπάρξει αυτό το dent που έλεγε πριν. Okay. Κοίτα, αυτό το dent μπορεί να είναι πολύ μικρό, έτσι. Ε, αλλά αν θε να το βάλουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ε, νομίζω ότι ο κόσμο που ασχολείται με την τεχνολογία σε οποιοδήποτε επίπεδο ε, είναι πολύ τυχερό αυτό τον καιρό. Γιατί ξεκινάμε και χτυπάμε mm. ένα ταβάνι που δεν το είχαμε χτυπήσει πιο πριν. Και πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πολύ διαφορετικά. Mm -hmm. Τι εννοώ, Να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Ε, όλοι το μεγάλο boom data centers και cloud computing και όλα αυτά είναι τα τελευταία 20-25 χρόνια. Δηλαδή α, αρχές 2000, άντε νομίζω Google ξεκίνησε το 98, mm -hmm. η Amazon ήταν το, 2000, το AWS 2005-2006 κάπου εκεί. Οπότε ε, ό,τι ξέρουμε από υποδομή σε αυτά κυρίως που ασχολούμαι εγώ ε, είναι τα τελευταία 20-25 χρόνια. Τώρα, σε αυτά τα 20-25 τελευταία χρόνια αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχει τελειώσει το, ε, ο νόμος του, του Moore, έχει τελειώσει το Denard Scaling και ξεκινάμε και χτυπάμε τα βάνη με τον τρόπο που χτίζαμε data center εφαρμογές, πώς δουλεύει ας πούμε το, το Google File System, πώς δουλεύει το MapReduce, πώς δουλεύει... Ε, πώς, πώς, οργανώνουμε τα δίκτυά μας μέσα στο data center. Αλλά οι ανάγκες που έχουμε ανεβαίνουν ραγδαία. Άρα πρέπει πλέον να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά το πώς θα φτιάχνουμε καινούργιες εφαρμογές, πώς θα κάνουμε deploy την, την υποδομή μας και γιατί δεν θα μας φτάνει το CPU, τα, τα CPU resources που έχουμε ή δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, δεν θα μας φτάνει η DRAM που έχουμε. Ε, άρα θα χτυπάμε κάποια physical bottlenecks τα οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να, να τα ξεπεράσουμε. Και Αρχίζει και υπάρχει πολύ ενδιαφέρον σε ε, ό,τι έχει να κάνει με accelerators, δηλαδή να έχουμε κάποιο hardware ειδικού σκοπού που θα κάνει κάτι, mm -hmm. ενώ πριν απλά χρησιμοποιούσαμε software, και πώς αυτό το hardware ειδικού σκοπού θα γίνει προσβάσιμο σε, σε όλους. Mm. Αυτό πιστεύεις ότι ακουμπάει και το software stack, δηλαδή κάποιον ο οποίος γράφει μια εφαρμογή ή είναι κυρίως... Ένα πρόβλημα που βλέπουν πιο άμεσα αυτοί που τρέχουν in data centers, δηλαδή είναι λίγο πιο χαμηλά. Νομίζω ότι εν τέλει θα φτάσει ένα κουμπάκι αυτού που, που γράφουν εφαρμογέ, γιατί έχει να κάνει με το programming model. Αν δηλαδή απλά συνεχίσουμε να γράφουμε εφαρμογέ με το συγκεκριμένο τρόπο που νομίζουμε ότι έχουμε έναν υπολογιστή, που έχει έναν επεξεργαστή, με ένα, άντε να έχει πολλά κόσ και έχουμε μια κοινή μνήμη, ξεκινάμε και χτυπάμε προβλήματα που για να κρύψουμε την πολυπλοκότητα της εφαρμογής και να δώσουμε στο χρήστη ένα programming model, ένα προγραμματιστικό μόντελο που αυτός ξέρει, εκεί ξεκινάμε και χτυπάμε τα πρόβληματα που έχει η υποδομή. Okay. Ότι τα δικτυα μας μπορεί να είναι αργά ή μπορεί να έχουμε latency γιατί α, δεν είχα μνήμη τοπικά, αλλά έχω μνήμη σε ένα άλλο μηχάνημα και... Ε, έδωσε αυτή τη μνήμη στο άλλο μηχάνημα και όταν εσύ προσπαθείς να, πιάσεις αυτή τη, να, κουμπι, να γράψει αυτή τη μνήμη πά στο άλλο μηχάνημα, αυτό είναι latency. Mm -hmm. Αν εσύ όμω okay. όμως ήξερε ότι κοίτα τα έχω μνήμη εδώ και έχω και μνήμη και λίγο πιο μακριά μήπως πρέπει να σκεφτώ πώς θα μοιράσω τα, τα, τη, τη μνήμη μου, τα objects μου, τα μοντέλα μου ανάλογα τι, τι κώδικα γράφεις και πώς το σκέφτεσαι και να έχει αυτή τη γνώση, άρα να μπορεί να έχει πολύ περισσότερη μνήμη ξαφνικά στο, στο πρόγραμμά σου, αλλά να μην χαλάσει και, και η, το, το performance που θέλει να έχει. Ο okay, άρα πρακτικά δηλαδή θα μπορώ, μάλλον θα μου αποκαλύπτεται περισσότερη πολυπλοκότητα από αυτή που μου αποκαλύπτεται σήμερα ενδεχομένω. Ναι, και άρα, εγώ θα μπορώ να εκμεταλλευτώ και φαντάζομαι ότι αυτό θα έχει κάποιο αντίκτυπο σε, σε ταχύτητα, σε κόστο. Δηλαδή, μπορεί να βρω, για παράδειγμα, έναν επεξεργαστή ο οποίο θα μου κάνει το 80% του communication που κάνω στο μισό κόστο. Αυτό, αυτό δεν έγινε σε έναν βαθμό και με τη risk αρχιτεκτονική. Ε. Τώρα δική μου εικόνα είναι αυτή. Θέλω ότι... να δω λίγο το. Η risk αρχιτεκτονική είναι η ARM και η risk v σωστά. Ας πούμε, okay. είναι, είναι, είναι στην ε, ίδια κατηγορία 5 ε, είναι, Δεν είναι V, είναι 5 Γιατί είναι το πέμπτο generation okay. αλλά, Εγώ πάντα ναι. το έλεγα risk Όχι δεν είσαι ο μόνο. Απλά 5, λοιπόν. ήθελα να είμαι λίγο εκνευιστικός yeah. Όχι καλά A, κάνεις Είναι η αρχιτεκτονική, είναι η αρχιτεκτονική Ρίσκ και η CISC. Ωραία, Σωστά. Reduce και complex. κόμπλεξ και complex. Oh, Δεν έχω ιδέα Συνεχίστε η, ακούω, εγώ μαθαίνω Η CISC αρχιτεκτονική Είναι η παραδοσιακή Intel AMD 64 αυτή η αρχιτεκτονική που μιλάμε για γλώσσα μηχανή στην ουσία, ας πούμε με κάποιο τρόπο έχει πιο περίπλοκα instructions ναι, νομίζω καταλαβαίνω που το πας, εκεί έχει ένα compiler όμως ανάμεσα που σου κρύβει αυτή την πολυπλοκότητα εσύ, εσύ πάντα την, στη, την, ίδια, στη... την ίδια, την ίδια, τον ίδιο, την ίδια θα γράψει. Δεν θα σκεφτεί ότι αυτό τρέχει σε risk ή και C++ Ο compiler βοηθάει. Αυτ, ένα παράδειγμα ίσω που. Ε, για, για, να απαντήσει στον Αντώνη, mm. να το φέρουμε mm. πίσω στον Αντώνη, είναι το, το MapReduce. Okay. Ωραία. Ε, αυτό είναι ένα programming model που ο κόσμο ξεκίνησε να γράφει έτσι, mm. να σκέφτεται έτσι, mm. για να μπορεί να έχει scale out processing δεν γράφει ένα πρόγραμμα που θεωρεί ότι μπορώ να κάνω μαλόκ ε, ε, 100 γίγα και θα είναι τοπικά και θα, ε, ε, θα επεξεργαστώ αυτά τα 100 γίγα. Άρα άλλαξε τρόπο που σκέφτομαι που είναι πιο κοντά στην υποδομή που υπάρχει από κάτω. Σωστά, αλλά σε αυτήν την περίπτωση εγώ θεωρώ πάντα ότι υπάρχουν πολύ πολύ μικροί υπολογιστέ, ή τέλο μεγάλοι υπολογιστέ, δεν έχει σημασία, οι οποίοι συνδέονται με ένα δίκτυο. Ναι. Θα μπορούσα να πάω ένα επίπεδο πιο χαμηλά και να καταλάβω ότι δεν κάνω μια δικτυακή κλίση για να πάρω έξτρα μνήμη, αλλά κάνω μια special malog. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Η Erlang δεν κάνει κάτι τέτοια κόλπα, θεωρητικά. Η, η Erlang έχει ένα, μοδε, ένα προγραμματιστικό μοντέλο που λέγεται actor, actor model. Ε, έχει, α, άρα έχει ένα κομμάτι μνήμη. Πολύ απλά τώρα έτσι. Πιστεύω ότι αν, αν βλέπει κανένα που έχει background PL, θα, θα μα κράξει λίγο. Αλλά τι είναι ένας, ένα, ένα ένας actor. Είναι ένα κομμάτι μνήμη και μια ώρα που δέχεται μηνύματα. Ωραία. Και αυτά τα μηνύματα είναι κάποιε κλήσει που λε πώ θε εσύ να, να εφαρμόσει κάποιε μεθόδου πάνω σε αυτή τη μνήμη. Πώ θε να αλλάξει αυτή τη μνήμη. Αν ξεκινήσει και σκέφτεσαι έτσι με actors, mm -hmm. είναι πολύ εύκολο μετά να φτιάξει ένα distributed actor system. Γιατί Η, απλά. Το, το, το VM τη Erlang νομίζω το κάνει ψηλό μόνο το αυτό. Αλλά, αλλά και πάλι αυτό. Έχει την έννοια τη δικτυακή. Δηλαδή, ναι. το abstraction όλο έρχεται από το δίκτυο. Ενώ θα μπορούσα να φτιάξω εγώ ένα distributed airline VM, mm. το οποίο αντί να έχει δικτυακέ κλήσει, να έχει συγκεκριμένου actors, οι οποίοι όμω ο κάθε actor να είναι σε ένα σημείο τη μνήμη που να ξέρει ότι αυτό θα είναι collocated κάπου, ναι. α πούμε. Δηλαδή, είναι... Ορίστε, δεν έψανε ένα θέμα για διπλωματική. Έτοιμο είμαι τώρα. <laughs> <laughs> ο, αλλά, αλλά καταλαβαίνω τι είναι αυτό, δηλαδή. Ότι όλα αυτά τα συστήματα φτιαχτήκαν και είπαν ότι ξέρει δεν μπορώ πλέον να μεγαλώνω τα μηχανήματά μου. Θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να έχω πολλά πολλά μικρά μηχανήματα. Γιατί, Γιατί έχω ένα data center μεγάλο ή κάποια data centers και έχω φέτε οι οποίε είναι σπασμένε σε VMs. Οκ. Mm -hmm. okay. Τώρα λοιπόν όμω το μοντέλο, όλο αυτό είναι φτιαγμένο, όλα αυτά τα map reduce ή οτιδήποτε άλλο στρατηγική έχω, ενδεχομένω θα πρέπει να πάει και. Μόνο το kernel φαντάζομαι ότι είναι η κόλλα εκεί πέρα δηλαδή, Το kernel θα σου δώσει API σε κάποιο τρόπο που να μπορέσει να χρησιμοποιήσει να Κάνει collocate μνήμη ή να κάνει τέτοια πράγματα ώστε να τα κάνει στην εφαρμογή του Performance. Ναι. Η, 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 μπορεί να γίνει και έτσι, σίγουρα. Α, αν θέλουμε να γίνει έτσι ή όχι, ίσω είναι λίγο political η, η, okay. η, η, η μην, θέση. Μην πάμε, μην πάμε. <laughs> όχι, να, να πω ένα παράδειγμα ας πούμε, για αυτό που λε. Ότι ε, πώ μπορεί να, να χρησιμοποιήσει μνήμη για παράδειγμα που είναι σε, σε ένα άλλο μηχάνημα. Γενικά, ένα από τα αρκετά καυτά ερευνητικά ζητήματα πλέον. Ε, Σήμερα είναι αυτό που λέγεται πώ μπορεί να φτιάξει disaggregated συστήματα. Είναι ένα fancy όρο για να λέμε ότι κάνουμε distributed computing. Αλλά. Dis ε, disaggregated. disaggregated. Νομίζω... Και πώ μπορεί να έχει disaggregated μνήμη. Άρα, δηλαδή, να χρησιμοποιήσει μνήμη η οποία έχει ξεμείνει σε ένα μηχάνημα. Ε, Μα νομίζω ότι πλέον υπάρχουν data centers. Τώρα μπορώ να λέω τρίτο βλακή, αλλά έχω καταλάβει ότι πολλά data centers υπάρχουν ε, memory και CPU nodes ξεχωριστά. Ή όχι απαραίτητα. Τι, δηλαδή τι είναι δηλαδή Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία η δουλειά είναι να παρέχουν μνήμη, μόνο RAM, και μηχανήματα τα οποία είναι να παρέχουν compute. Και αυτά μπορεί να διαφορετικά η, είναι διαφορετικά με μηχανήματα μεταξύ του. Η, η μνήμη είναι, αρκετ, είναι δύσκολο ακόμα. Είναι, είναι, είναι ερευνητικό θέμα το πώ θα έχουμε disaggregated μνήμη. Okay. Disaggregated storage έχουμε. Δηλαδή, όταν εσύ γράφει στο, oh, okay. στο δίσκο, ο δίσκο αυτό μπορεί να είναι οπουδήποτε. Ε, μέσα στο, 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 data center. Ε, αλλά τώρα είναι το θέμα της μνήμης είναι, 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 δύσκολο και πώς, το, πώς μπορείς εσύ αυτό να, να, το χρησιμοποιήσεις ή να, να δώσεις πρόοδο σε μια εφαρμογή να το κάνει αυτό. Ε, υπάρχει κόσμος για παράδειγμα που ασχολείται με, με έχει βασιστεί πάνω στο swapping. Okay. Είχαμε μια λογική swapping που απλά όταν μα θέλει η μνήμη γράφαμε στο δίσκο. Πλέον υπάρχουν συστήματα που κάνουν swap σε άλλο μηχάνημα. Okay. Άρα, γιατί ε, το access latency του δικτύου σε ένα άλλο μηχάνημα είναι πιο γρήγορο το από το access latency που έχει ακόμα και ένα SSD. Άρα, κάνει swap με τον ίδιο μηχανισμό σε ένα άλλο μηχάνημα. Ναι, γιατί πρακτικά ο SSD θα είναι blocks τώρα στην πραγματικότητα. Οπότε, δίκτυο έχουν και τα δύο και το άλλο θα έχει και δίκτυο στην γράψη Ακόμα το... και αν είναι και τοπικά. Αν είναι και τοπικά. Okay, ναι, ναι, γιατί ένα ένας SSD μπορεί να έχει 100 μικροσεκόντα access latency, ενώ εσύ να μπορεί να μιλήσει σε 10 μικροσεκόντα σε ένα άλλο μηχάνημα. Αυτό είναι θέλω να μι> άντε, ναι. Α, ναι. Όταν μιλά στο άλλο μηχάνημα, γράφει στη μνήμη του άλλου μηχανήματο. Άρα στην ουσία κάνει swap από τη μνήμη σου στη μνήμη ενό άλλου μηχανήματο. Μπορεί ακόμα να κάνει πάλι σε page level granularity 4K, δεν έχει διαφορά το πόσο θα γράψει. Προφανώ, αν μπορεί να το κάνει πιο fine grained, είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά ακόμα και αν κάνει ε, 4K, αν τα γράψει σε ένα άλλο μηχάνημα, είναι πιο γρήγορο από το να τα, να τα, τα διαβάσει τοπικά. Απλά το ίδιο το θέμα εκεί πέρα καταλαβαίνω ότι αν εγώ κάνω swap κομμάτι μνήμη που τα VMs χρησιμοποιούν. Δηλαδή, θα έχει το access α, latency το... Το... όταν θε να τη φέρει πίσω. Αυτό. Άρα εκεί πρακτικά έρχεται το, το πρόβλημα ότι εγώ στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιώ swap στο VM μου μέσα, αλλά σε, είναι σαν να έχω swap latency ναι. στο τέτοιο. Οκ, okay, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αυτά. Περίεργα πράγματα. Ναι, εγώ καταλαβαίνω αυτό το οποίο είπε πριν από λίγο, ότι έχουμε τα βανιάσει σχετικά σε ένα βαθμό υπολογιστικά και μ, μέχρι να. Έχουμε τα βανιά σε φυσικό επίπεδο, mm -hmm. και μέχρι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε κάτι καινούριο που δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Θα κάνω κάποιε ερωτήσει. Προσπαθούμε τώρα να σχεδιάσουμε τι εφαρμογέ μα διαφορετικά, έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτικέ. Γιατί πριν κάναμε μια παραδοχή ότι εγώ θα φτιάχνω, θα έχω ένα hardware, ένα μηχάνημα και ότι του πετάω πάνω θα το τρέχει. Οπότε τώρα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ότι έχουμε κομμάτια Μπορεί είτε διαφορετικά μηχανήματα είτε κομμάτια μέσα στο μηχάνημα που θα κάνουμε designate, δηλαδή θα στέλνουμε πράγματα να τρέχουν εκεί που πρέπει να τρέξουν ανάλογα με την περίσταση. Αυτή είναι μία λύση, ναι. Αυτή μία είναι η προσέγγιση. Είναι, ναι. που, που, α, γιατί αυτό ξεκίνησε από την ερώτηση που έκανε, Πού που έχει που ενδιαφέρον, Πού πάμε. Ναι. Που πάμε. Α, αυτή είναι μία προσέγγιση και είναι κομμάτι που γίνεται έρευνα πολύ ενεργά αυτή τη στιγμή σε systems. Η, η, η πλάκα, πάντω, συγγνώμη, είναι ότι για τον νόμο του Μουρ που είπε ότι τέρμα είναι κάτι το οποίο μα το λέγανε ενώ είμαστε σχολή. και λέγανε ότι τα επόμενα χρόνια. Το νόμο του Μουρ θα το ταβανιάσουμε. Ναι. Εμεί ναι. μπήκαμε στη σχολή του το 9, 9, κάπου εκεί το 10 ξεκίνησε και υπήρχε η απόκληση. Και ταβάνιασε. Ναι. Και το, το άλλο μετά έχει να κάνει. Το denied scaling είναι με, τη, με το power density. Ότι ουσιαστικά, ε, αν ναι, δεν μπορούμε να φτιάξουμε πιο γρήγορα τσίπς, άρα ας φτιάξουμε και άλλους επεξεργαστέ και να, να τα βάλουμε, να βάλουμε μαζί. Αλλά εν τέλει, αυτό το τσίπ που θα φτιάξει θα τραβάει πολύ ενέργεια, άρα θα. θα θα το κάψει από ένα σημείο και μετά. Άρα δεν μπορεί πάλι να φτιάξει έναν τεράστιο επεξεργαστή με πολλά threads. Άρα και τα βανιάζει και και από εκεί, άρα πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Θα έχει νόημα να πάμε. Βασικά βλέπω ότι πάει πάρα πολύ σε GPU στο πράγμα. Δηλαδή πέρα από το AI που είναι τώρα τη μόδα και όλοι πάνε να γυρίσουν να κάνουν compute τη GPUs, νομίζω και οι εφαρμογέ προσπαθούν να, χρησιμοποιήσουν GPU GPUs γιατί είναι πολύ πιο εύκολο διαθέσιμε. Δηλαδή, πριν από πέντε χρόνια, άμα ήθελε GPU, έπρεπε να κάνει το χώρο τη φωτιά, α πούμε, για να καταφέρει να τη φέρει εκεί πέρα που την ήθελε. Για κοινού συνήθου μιλάμε τώρα, ναι. μιλάμε για ένα data center δικό σου. Ενώ πλέον μπορεί να πα σε ένα cloud να πατήσει GPU enabled στο compute και τελείωσε. Δηλαδή δεν έχει κάποιο σύνθετο. Που η GPU αυτό το οποίο έχει καλύτερο, δηλαδή η κάρτα γραφικών, εκεί που είναι καλύτερη από τον τυπικό επεξεργαστή, στην ουσία και τα δύο επεξεργαστέ είναι. Ναι. Ένα τρόπο. Είναι επεξεργαστέ, αλλά είναι άλλου είδους επεξεργαστές. Σωστά. Εκεί που η GPU είναι καλύτερη, είναι... Άμα με ρωτήσει, με, εγώ θα έλεγα την είναι arrays και μαθηματικέ πράξει. Α, α, αυτό θε να, να, σου απαντήσω. Ναι, εγώ δεν σου έλεγα το parallelism. Οι, GPUs είναι ένα, κομμάτι επεξεργαστών που λέγεται SIND, Single Instruction Multiple Data. Άρα έχει πάρα πολλού μικρού επεξεργαστέ που τρέχουν την ίδια, το, το, την ίδια, εντολή, το ίδιο instruction. Ναι, όλοι θα κάνουμε τώρα πρόσθεση, αλλά θα κάνουμε πρόσθεση σε διαφορετικά δεδομένα ο καθένα. Mm. Άρα απλά έχει πολύ μεγάλο parallelism. Τύπου χιλιάδε, α πούμε, κόρσ. Ε, εγώ θυμάμαι, με Kouda, και γράφαμε κούντα. και πέρα και περιμέναμε. Πότε γράφαμε. Έλα, εσύ στη σχολή γράφαμε κούντα. Σε ποιο μάθημα. Πού να Στα παράλληλα. Α, αυτό. α δεν, είναι, δεν, είναι, δεν ξέρω. Και... Δεν ξέρω αν δεν τα έχω πάρει. <laughs> <και> θυμάμαι που <laughs> εκεί πέρα είχαμε ένα. Μα είχαν δώσει ένα κλάστερ κάπου στο, στο Πολυτεχνείο. Ναι. Το οποίο μα το είχαν δώσει, ξέρω εγώ, όλο το έτο. Οπότε okay. παρακάλαγε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, έμπαινε με σκουρά κάπου και έλεγε σοπ το Σταύρονε. Οκ <laughs> okay. ε, θέλω, θέλω να κάνω κι άλλη μια ερώτηση μια και έχουμε πάει εκεί στο κομμάτι του μέλλοντο και ένα hype για το οποίο. Για το α, ό, ό, όχι, επειδή είπαμε για, για το GPU, το GPU είναι ένα κομμάτι έτσι. Yeah. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι να κάνει uh, accelerate και uh, όχι μόνο machine learning uh, <laughs> μοντέλα. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι υπάρχουν πάλι σχετικά machine learning. TPUs που είναι της, Google συγκεκριμένα, συγκεκριμένο hardware αλλά και πέρα από το κομμάτι του AI ε, ο κόσμος ξεκινά και ένα άλλο trend πάλι που έχει να κάνει με acceleration είναι αυτό που λέγεται η network compute uh, άρα δηλαδή εσύ θέλεις να ξεκινήσεις και να, σ, να κάνεις υπολογισμούς μέσα στο δίκτυό σου είτε με ASICs δηλαδή ειδικού σκοπού uh, hardware είτε ακόμα και με FPGAs mm -hmm. και τα οποία FPGAs θα μας Ρώτησα τι είναι τα FPGAs, μια γρήγορη. Ωραία. Ε, πάλι δεν είναι το ερευνητικό μου κομμάτι. Τα, τα FPGAs είναι πράγματα που δεν έχουν πάρει καμία πτυχία τώρα, δεν χρειάζεται. Βέβαια. <laughs> <laughs> ε, <laughs> ε, FPGAs σημαίνει Field Programmable Gate Arrays, νομίζω. Ε, είναι ένα, ένα hardware, hardware το οποίο μπορείς να το ε, επαναπρογραμματίσεις ανάλογα με τη χρήση που θες να του κάνεις. Οκ. Okay. Αναποιαστικά... αυτό είναι πιο αργό από έναν επεξεργαστή, πιο αργό από ένα ASIC. Δηλαδή τρέχεις okay. τρέχει σε, σε, κάποια MHz. Ε, ανάλογα πόσο καλό είναι το, το FPGA που έχεις. Ε, και μπορεί εσύ να το προγραμματίσεις ανάλογα με τη χρήση που θες να το κάνεις. Πιο αργό, πιο γρήγορο. Πιο αργό από έναν επεξεργαστή. Άρα γιατί να χρησιμοποιήσω FPGA και όχι έναν επεξεργαστή που γενικού σκοπού. Γιατί μπορεί να είναι πιο φθηνό, Okay. Γιατί μπορεί αυτό που εσύ μπορεί να, να εκφράσει ένα FPGA που μπορεί να πάρει πολύ μεγάλο παραλληλισμό, για παράδειγμα. Ενώ σε έναν επεξεργαστή μπορεί να έχει ένα μόνο thread. Mm -hmm. Άρα πάλι να σκεφτεί διαφορετικά πώ θα λύσει το, το πρόβλημά σου. Ε, και Ναι, ή μπορεί να, να κάνει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο που δεν θε να ξοδέψει έναν επεξεργαστή να το κάνει. Δηλαδή πάλι είναι ένα trade-off. Άρα, πρακτικά από εκεί πέρα που έχουμε ξεκινήσει και φτιάχναμε <laughs> ή προωθούσαμε τεχνολογίε οι οποίε ήταν resource hungry γιατί θέλανε τα cloud να πουλήσουν τέτοιο, έχουμε φτάσει σε σημείο που λένε: OK, εντάξει, παίξαμε, βγάλαμε τα λεφτάκια μα, καλά είναι τώρα. Για παράδειγμα, το, στο Azure, α πούμε, ε, όλο το virtual networking τρέχει πάνω σε, τέτοιες, σε, σε κάρτε που έχουν FPGAs. Okay. Δηλαδή, το πώ θα κάνει το να κάνεις ένα packet encapsulation δηλαδή για να στείλεις ένα πακέτο από ένα VM σε ένα άλλο είναι κάτι που είναι αρκετά εύκολο. Mm -hmm. Δεν θέλεις να χάσεις δύο cores από ένα μηχάνημα το, τα οποία δύο cores εσύ θα μπορούσες να τα έχει πουλήσει σε κάποιο πελάτη απλά για να κάνουν packet encapsulation. Που είναι, mm. εν, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσες να το κάνεις πάνω στην κάρτα δικτύου να φεύγει το πακέτο στο δίκτυο. Οκ, mm. okay, Κατάλαβα, Προσπαθείς να... Δεν χρειάζεται να είναι πιο γρήγορο από έναν επεξεργαστή, γιατί θα κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο που φτάνουν αυτά τα μαγαχέρτζ, γιατί είναι προγραμματισμένο να κάνει ακριβώ αυτό. Ναι. Οκ. Καλή φάση. εγώ σκεφτόμουν να. Και θα κάνω μια ερώτηση που έχω. Τρία επεισόδια. Έλεγα που είδα εγώ και άρχισα να σκέφτομαι το ταβάνιασμα και αυτό ήταν με το HTTP3. Θα σου πω τι σκεφτόμουν. Ε, το HTTP είναι το πρωτόκολλο που μιλάμε για τι σελίδε και πριν λίγα χρόνια σκάει το HTTP2 το οποίο τι λέει, λέει ότι κάνω, ανοίγω ένα TCP connection, δηλαδή μία δικτυακή σύνδεση, κάνω μία φορά το encryption για το HTTPS, το TLS encryption και πάνω από εκεί πέρα στέλνω τα δεδομένα. Ενώ παραδοσιακά για κάθε φορά που ζήτηκες μία καινούρια εικόνα, μία καινούρια σελίδα, το έκανε, το έκανε κάθε φορά ξεχωριστά αυτό, λέει εγώ το κάνω μία φορά και μετά έχω ανοιχτή τη σύνδεση και ανταλλάσσουμε μόνο το περιεχόμενο. Οπότε γλιτώνω πάρα πολύ φύρα και επαναχρησιμοποιώ κάποια headers, κατά κάποια τέτοια πράγματα. Πολύ ωραία. Μετά από λίγο, είπαν: Ωραία, τώρα έχετε το HTTP3, το οποίο είναι το ίδιο πράγμα, μόνο που το κάνω και πάνω από UDP, αντί να το κάνω από TCP. Το οποίο UDP είναι μια πιο φθηνή, α πούμε, δικτυακή σύνδεση, η οποία κάνει την παραδοχή ότι κάποια πακέτα θα χαθούν. Ενώ το TCP έχει μια σιγουριά, α το πούμε, χοντρά-χοντρά. Δηλαδή σου στέλνω, μου απαντά και έχει ένα τέτοιο κομμάτι. Και λέω κάποια στιγμή. <συσίλαι> ε, φίλε, εντάξει. Έχουμε πάρει το λεμόνι στην ουσία και το στίβουμε να βγάλουμε και την τελευταία σταγόνα. Δηλαδή, <συσίλαι> είχα και εγώ αυτό το αίσθημα ότι πάμε να επαναχρησιμοποιήσουμε ό,τι μπορούμε, πάμε να γλιτώσουμε ό,τι μπορούμε κάποια πράγματα. Και Νιώθω ότι έχουμε αρχίσει αυτό σιγά-σιγά και έχουμε την αναζήτηση του επόμενου πράγματος, το οποίο έρχεται η επόμενή μου ερώτηση που ετοιμάζω σε ώρα. Α, αυτό ήταν απάντηση. Ήταν... <laughs> αυτό ήταν η δικιά μου... Πότε εγώ αισθάνθηκα πρώτη φορά, τα <laughs> βγαίνουμε και χτυπάμε ταβάνι. Και είναι το quantum computing. Θες να μας πεις τι είναι. Ο... Ναι, έτσι. πάλι δεν έχω... δεν έχω ασχοληθεί, δεν είναι το, το αντικείμενό ναι. μου καθόλου. Ε, τι είναι το Quantum Computing. Από τη δική δώσω... σου οπτική, δηλαδή. Εσύ, οπό, ο, με την πληροφορία που έχεις, όπως μπορείς να το εξηγήσεις. ναι Είναι ένας εντελώς διαφορετικός τρόπος να φτιάχνουμε υπολογιστές ή να λύνουμε προβλήματα. Ωραία. Ε, η, η βάση των σύγχρονων υπολογιστών αυτών που χρησιμοποιούμε εμείς είναι ότι έχουμε bits τα οποία μπορεί να είναι 0 και 1. Mm -hmm. Ωραία. Ε, σε ένα κουβαντικό υπολογιστή, έχει qubits, δεν έχει bits, τα οποία πλέον μπορεί να, να είναι σε διαφορετικέ ε, φάσει και ξεκινά και παίζει με πιθανότητε. Και αυτά τα, τα qubits μπορεί να είναι. Ε, υπάρχει μια που λέγεται entanglement, οπότε αυτά είναι συνδεδεμένα κάπω μεταξύ του. Άρα, ό,τι κάνει το ένα μπορεί να κάνει και το άλλο, να βρίσκονται σε κάποια αντίστοιχη κατάσταση. Άρα, μπορεί να λύσει κάποια προβλήματα εκφράζοντα το. Το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει με, με βάση αυτά τα qubits. Μέχρι εκεί μπορώ εγώ να σκεφτώ και να, και να, 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 να πω τι μπορεί να είναι quantum computing. Mm. Δεν είμαστε σε σημείο και δεν νομίζω ότι θα είμαστε ποτέ ότι το quantum computing θα είναι κάτι το οποίο α, θα έχω ένα κουβαντικό υπολογιστή, όπω έχω το κινητό μου, όπω έχω τον υπολογιστή που θα κάνουμε login, έχουμε εφαρμογέ. Είναι ένα τρόπο να λύνουμε κάποια πολύ σύνθετα προβλήματα. Αλλά ναι. είναι ένας από τους τρόπους που προσπαθούμε να λύσουμε σύνθετα προβλήματα. Σύνθετα, ένας άλλος... όπως είναι η κρυπτογραφία ή... Όπως είναι η κρυπτογραφία, όπως είναι κάποια δύσκολα optimization προβλήματα. Mm -hmm. Άρα θα μπορούσε να είναι αύριο μεθαύριο μια συσκευή δικού σκοπού, όπως είναι η GPU ή το FPGA, ας πούμε, σε ένα data center, το οποίο να, να υποστηρίζει με ένα άλλο μοντέλο ναι. προγραμματιστικό. Okay. Και, και γιατί λέω ότι ε, είναι ένα από τα μοντέλα τα υπολογιστικά που ψάχνει ο κόσμος ερευνητικά να δει πώς μπορούμε να επεκταθούμε. Ε, εγώ ήμουν στη Microsoft ένα, ένα μεγάλο διάστημα. Στη Microsoft υπήρχε κόσμος που έκανε έρευνα στο πώς θα κάνουμε optical compute. Δηλαδή, Άρα, δηλαδή να εκφράσεις ένα optimization πρόβλημα σε ένα οπτικό κύκλωμα ναι. και να ρίξεις, το, το, να ρίξεις φως και όπως θα βγει το φως από αυτό το κύκλωμα απάντηση. Η συχνότητα, για παράδειγμα, που θα βγει η ακτίνα να είναι λύση στο πρόβλημα που εσύ θέλεις. Που που θα λύσω, όταν ακούω τέτοια πράγματα, θα λύσω. Είναι science fiction αυτά τα πράγματα. Α, άρα είναι πολύ μακριά από αυτό. Είναι πολύ μακριά, σίγουρα, αλλά είναι κόσμος που κάνει έρευνα και μπορεί να δώσει λύσει σε πολύ συγκεκριμένα προβλήματα ακόμα σε, σε ερευνητικό επίπεδο. Πιο Αλλά δεν νομίζω ότι. Αν, και το... αν one... φτάνει κάπου, θα, θα έχει, νο... ή θα, έχει νόημα ή θα είναι κάτι το οποίο είναι εμπορικά α πούμε εκμεταλλεύσιμο αύριο μεθαύριο. Okay. Ναι. Άρα μπορούμε να. Θα μπορούσαμε πιθανόν να ζήσουμε μια εποχή εμεί στα εγγόνια μα που θα έχουν κινητά τηλέφωνα τα οποία θα έχουν απλά φωτόνια μέσα. Ναι. Α πούμε. Ναι, και θα σου λέει άναψε το φακό ένα. Ναι, ναι, ναι. Και ανάλογα θα. Τα... Ε oh, είχαμε κάποια στιγμή ένα καλεσμένο στη μικρή κουβέντα εδώ στο podcast που μα είπε πει κιόλα ότι με τι οπτικέ ίνε, ένα θετικό που έχουν σε σχέση με τα. Ε, τυπικά καλώδια είναι είναι πιο δύσκολο να έχει υποκλοπή δεδομένων. Δηλαδή μπορεί να μπει probe στην, στην οπτική να, τουλάχιστον με την ίδια ευκολία που μπορεί να μπει πάνω στο χαλκό ή στο. Ναι, yeah, και, στο και τα μαγνητικά πεδία που έχει γύρω-γύρω από το καλώδιο σου, Ναι. <συσκά> ναι. Πολύ <Οπότε, συσκά> ενδιαφέρον, δε... δεν το ήξερα. Αυτά είναι τα optonics που, που είπε πριν από λίγο. Αυτό είναι το optonics. Κάτι είπε. Είπα optical networking. Είπα. Mm. κάτι. Optics. Κάτι, oh, σχήκι, oh. Optics, ναι, δεν ξέρω. Εκεί κάπου το έχασα. Πάντω γι' αυτό είναι και το. Στο στρατό, στον ελληνικό, έχουν encrypted connection από το χαλ... πάνω στο χαλκό. Δηλαδή, ο χαλκό είναι encrypted. Τι εννοεί. Ναι. Κάνουνε... Έχουν κάτι συσκευέ. Ναι. όταν στο το δίκτυό του, ρε παιδί μου, το internet του στρατού είναι encrypted. Α, ο χαλκός ναι. είναι encrypted. Οπότε έχουν αποφασίσει να έχουν HTTP πάνω μετά στα site τα Α, οκ, επειδή είναι. Γιατί. ρε παιδί μου, εντάξει, δεν θα σκάψει κάποια στιγμή πουθενά, αλλά. στα πολύ ασφαλή διοικητήρια στον ελληνικό στρατό, ρε παιδί μου, κανεί δεν πρόκειται να βάλει κανένα. Ναι, ναι, ναι. εκεί πέρα να ακούει τι κάνουν. Εμά πάντω, στο ναυτικό, κάποια στιγμή που κάναμε deploy, μια εφαρμογή στο εσωτερικό δίκτυο και ήταν decrypted, ήρθε warning από την κυβερνασφάλεια παρόλο που ήταν εσωτερική. Γιατί κάπω είδε ότι μπορούσε να διαβάσει, αν φαντάζομαι, τα παντού. Μήπω δεν ήταν προσβάσιμη, ήταν στο ίντρανετ. Ήταν στο ίντρανετ εσωτερικά, ναι. Και ήρθε warning ότι παιδιά αυτό κρύφτε το. Με τα καινούργια μόνο, τα παλιά σου λέει. Δεν πειράζει. Πάει το warning στα ζήτητα. Μπράβο. Εσύ πού θα ήθελε να πα στην έρευνά σου. Τι είναι αυτό το οποίο σου ενδιαφέρει. Ενδιαφέρον. Εγώ πώ έχω προσπαθήσει να. Κάνω έρευνα τα τελευταία χρόνια και συνεχίζω να, να κινούμαι έτσι. Ε, θέλω να έχω λίγο τα, τα πόδια μου σε, σε δύο βάρκες. Δηλαδή να έχω ένα πρόβλημα με το, το οποίο δουλεύω και μπορεί να γίνει διπλό ή αύριο. Δηλαδή να λύσουμε ένα θέμα, ένα, ε, κάτι το οποίο είναι αρκετά απτό. Πιο κοντά στο index δηλαδή, κανέναν ναι. τρόπο. Okay. Ναι. Και να έχω και κάποια, ένα, ένα line of research το οποίο είναι σε θέματα που... Κάνουμε κάποιες υποθέσεις ότι θα είναι προβλήματα σε 5-10 χρόνια. Mm -hmm. Άρα ε, ένα κομμάτι που κάνουμε έρευνα τώρα και είναι αρκετά απτή είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια τεχνολογία που λέγεται eBPF mm -hmm. ε, είτε να κάνουμε κάπως να τη χρησιμοποιήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με δικτυακά πρωτόκολλα και load balancing και packet processing. Ε, είτε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία για να, ε, να απομονώσουμε διαφορετικές εφαρμογές. Ε, δηλαδή θέματα γύρω από το EBPF που είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον, ε, ένας αρκετά ενδιαφέρον τομέας που παίζει πάρα πολύ αυτόν τον καιρό. Και έχω και ένα κομμάτι ερευνητικό που ασχολείται με το αυτό που λέγαμε πριν, πώς θα φτιάχνουμε υποδομή τα επόμενα 5-10 χρόνια όταν καταλήξουμε ότι το, το μοντέλο αυτό που έχουμε υπάρχει σήμερα στα data centers που όλα είναι ε, packet-switched δίκτυα και ε, έχουμε ε, το κλασικό user-kernel separation και ε, γράφουμε user-space εφαρμογές και σκεφτόμαστε ε, στο ότι έχει έναν επεξεργαστή και μια μνήμη και εκεί και τελείωσαν mm. όλα. Πώς μπορούμε στο μέλλον να έχουμε παντού optical δίκτυα Mm -hmm. Και πώ θα μπορούμε να φτάσουμε αυτά τα optical δίκτυα ακόμα και στο πώ κάνουμε schedule αν επεξεργαστεί, για παράδειγμα. Mm -hmm. Ή Πώ θα μπορούμε να ενσωματώσουμε όλα αυτά τα programmable uh, hardware components που έχουμε, δηλαδή programmable nicks, programmable switches, και πώ θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις, αυτές τις δυνατότητες που μας δίνει το hardware για να φτιάξουμε εφαρμογέ. Mm -hmm. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να δουλέψει ή μπορεί ξαφνικά να πάρει μια άλλη τροπή το, το industry και να πει παιδιά ok βρήκαμε άλλο τρόπο που είναι καλύτερος και πάμε προς τα εκεί. Άρα είναι το κομμάτι play κατά κάποιο τρόπο έτσι που το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον ότι αν εγώ μπορέσω να κάνω το δίκτυο με ακόμα πιο γρήγορο, τι μπορώ να φέρω μέσα από το δίκτυο που να φέρω πριν δεν το φανταζόμουν γιατί ήταν πολύ μακριά σε LA μακριά. Να σου δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα που ήταν κάτι που το, έχουμε, κα... το έκανα στο διδακτορικό μου ας πούμε. Ε... κάτι με supermarket μου στο διδακτορικό δεν ήταν. <laughs> ναι, αλλά αυτό ήταν η αρκετά απλοποιημένη <laughs> μορφή. Α, ήδη για μας. Θα Έλα. πούμε λίγο πιο πιο, πιο, πιο τεχνικά. Σκέψου ότι έχεις ένα ρακ, και mm hmm Και το αυτό έχει φέτε μέσα και η κάθε φέτα τρέχει, έχει ένα λειτουργικό σύστημα. Που το λειτουργικό σύστημα τρέχει. Μικρή έχει... διακοπή. Όταν λέμε ράκι, είναι μια ντουλάπα μέσα σε ένα data center και η φέτα είναι ένα σερβερ που τρέχει πάνω αυτά που λε. Ωραία. Φέτα καλαβρίδων. Ναι, ακριβώ. <laughs> Για πε. Λοιπόν, αυτό αυτός ο, αυτός ο σερβερ έχει ένα scheduler που τρέχει, δικέ του εφαρμογέ, έχει ένα λειτουργικό. Και έχει και ένα switch στο, στο rack για να φέρει όλη τη δικτυακή κίνηση μέσα που αυτό το switch είναι χαζό. Okay. Ωραία, απλά προωθεί πακέτα. Μία από τις δουλειέ που είχα κάνει εγώ στο δακτωρικό ήταν ότι είπαμε α ας σκεφτούμε αυτό το rack λίγο διαφορετικά και ας πούμε ότι δεν είναι ένα rack που έχει servers μέσα απλά είναι ένα pool από cores. Mm -hmm. Απλά έχω ένα εκεί έχω και όλο το scheduling θα το κάνουμε στο switch. Άρα το switch... Θα είναι αρκετά έξυπνο και να δει ότι α, ο συγκεκριμένο πυρήνα, το τάδε μηχάνημα, είναι διαθέσιμο σε αυτή τη στιγμή. Άρα, α του στείλω ένα request να κάνει process. Okay. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, δεν έχουμε καθόλου scheduler στο, στο, στο μηχάνημά μα, γιατί όλα τα κάνει το switch. Και ξεκινά και βλέπει την υποδομή σου εντελώ διαφορετικά. Έχει γίνει deploy αυτό? Όχι. Θα γίνει deploy αυτό? Όχι. <laughs> <laughs> Έχει επηρεάσει. Πώ ο κόσμο μπορεί να σκεφτεί λίγο το τι μπορεί να κάνει με προγράμμαable switches ή πώ μπορεί να χρησιμοποιήσει το scheduler του, Ναι. Άρα, δηλαδή, το, όταν κάνει έρευνα, μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία φαίνονται λίγο science fiction, αλλά επειδή το industry βλέπει το τι κάνουν οι ερευνητέ, μπορεί να πάρει ιδέε και να πει: Α, ναι, αυτό είναι αρκετά ε, τρελή ιδέα, αλλά αν την κατεβάσουμε λίγο, μα λύνει το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχουμε. Mm -hmm. Mm. Άρα, μπορεί να πα να, να φέρει ένα πρόβλημα το οποίο είναι πιο χειροπιαστό και να βρει μια λύση η οποία μπορεί να μην είναι ιδανική λύση, γιατί ξέρω εγώ, κάνει κάτι πάρα πολύ καλό, πολύ καλό. Ενώ με βάση ταχύτητα, το οποίο στο θεωρητικό επίπεδο πρέπει να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο ή πολύ πιο, πολύ πιο μικρή επιφάνεια να έχει αυτό το πράγμα. Ενώ μπορεί να κάνει κάτι πιο ευρύ, ρε. το οποίο εντάξει δεν θα έχει την ίδια απόδοση ενδεχομένω, αλλά μπορεί όντω mm. να λύνει το πρόβλημα το οποίο είχα εγώ πριν. Mm. Εγώ θυμάμαι το. Τότε ήταν με το Redis η βελτιστοποίηση, ήταν πιο μετά το Redis. Ναι, το Redis ήταν μια συγκεκριμένη εφαρμογή που μπορούσε να τρέξει πάνω από αυτή την υποδομή. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον, α πούμε, το έχουμε συζητήσει όταν. Ναι, ότι το switch δεν έτρεχε Redis σε ένα σερβέρ, έτρεχε Redis σε πολλού σερβέρ και μπορούσε το switch να στείλει τα read requests σου σε ένα core που ήταν idle. Έλα Έλανε! Wow! Και φαντάζομαι ότι έχει και δεδομένο, δεν θα πρέπει να έχει κάποιο ναι. ναι, ναι, ναι. Γιατί ε, το okay. Redis κάνει, νομίζω, synchronous replication. Ναι, Όχι. Ναι. 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 έχει ναι. το Sentinel, το οποίο το Sentinel το κάνει write και μετά κάνουν τα write propagate οπότε οπότε θεωρούσε ότι θα είναι eventual. Ήταν ναι, eventual consistent, αν δεν σε ένοιαζε το consistency, απλά ήθελες μια γρήγορη απάντηση. Μπορούσες ναι, τα, τα, τα writes πηγαίνανε στο και master. Το, και, το, και το switch ήξερε πού να στείλει. Ναι. Έλα, ρε. Εγώ δεν το θυμόμουν καθόλου ότι ήταν... Το, είχα, το συζητούσαμε τότε και προσπαθούσαμε να δούμε και πώς αυτό θα... Αυτό νομίζω ήταν η, η πρακτική, να το πω έτσι, η εφαρμογή του, του διπλωματικής, αν δεν καλά. Γιατί μια κατάραση εισαγωγικά στον κόσμο που κάνει operating systems research είναι ότι φτάνουμε να έχουμε ένα σφυρί και είναι ότι που είναι το καρφί τώρα. Δηλαδή Όλα, είναι. Ένα, δηλύνεις, Όλα, είναι καρφιά. Ναι, λύνεις ένα πρόβλημα και μετά προσπαθεί να, να δει ότι. Σε αυτό έβγαζε πολύ. Δηλαδή, άμα θε να κάνει κάτι. ένα service τύπου Elastic κάση, ξέρω mm -hmm. εγώ. Ναι. τη Google το αντίστοιχο, όπω λέγεται το. Αν πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσουν όχι αυτό, αλλά κάτι, κάποια αντίστοιχη λογική για να μπορούν να έχουν πιο γρήγορα δίκτυα. Ναι. Σε αυτό τουλάχιστον το scale, γιατί έχει σημασία. Ναι, γιατί εκεί πέρα έχεις μια, ξέρω, που να έχει μια. Ξέρω εγώ να να κάνει για ξέρω εγώ, χίλιου πελάτε. καιρό, mm. Δηλαδή, είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Οπότε αρχίζει και βγάζει νόημα. Ε, τι bandwidth μπορεί να έχει πάνω από την οπτική ένα, δηλαδή πό, πόσα γιγαμπάτια δευτερόλεπτα μπορεί να στείλει, γνωρίζει. Δεν, είναι απαραίτητα. Δεν είναι θέμα ένα versus χαλκού. Αυτό, δηλαδή, το αν θα έχει ή χαλκό έχει να κάνει με το πόσο μακριά θε να πα. Ε... άρα, δηλαδή, αν είμαστε μέσα σε ένα γραφείο και η απόσταση είναι, α το πούμε, το πολύ 20 μέτρα. Θα έχεις, και, και εκεί θα έχει Ινα. Χαλκό συνήθω παίζει μέσα στο ρακ. Του, τουλάχιστον okay. αυτά που ξέρω ναι. εγώ, εγώ μπορεί να έχουν αλλάξει. Ε, συνήθω ο Χαλκό είναι μέσα στο ρακ, δηλαδή εκεί ένα-δύο μέτρα. Και cross-rack είναι, θα είναι Ινα. Θα είναι Ινα. Και... Αλλά ναι, για, για να, να σου απαντήσω. Πάλι, ε, το... μιλάμε για η Ethernet Συνήθω τεχνολογίε μέσα στο data Αυτό center. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Συγγνώμη. Άρα, μπορώ εγώ να έχω Ινα και το πρωτόκολλο πάνω από την Ινα να είναι Ethernet. Okay. Δεν, δεν έχει και. Abstraction που λέγαμε στην αρχή και layers. Και, και τι ταχύτητε μπορώ να πιάσω, Μπορώ να πιάσω 100 γιγαμπάδε δευτερόλεπτο. Ναι. Ε, το, το ethernet που παίζει αυτή τη στιγμή στα data center είναι, είναι μέχρι <μφυραι> 400 gigabit περίπου και υπάρχει πρόβληση για 800 ε, και, και ανεβαίνουμε. Αυτό δεν είναι συνήθω μέχρι το μηχάνημα. Στο μηχάνημα μπορεί να έχει ε, ε, 10, 25, 40, άντε και μέχρι 100. Αλλά φαντάζομαι μπορεί να έχει πολλά μηχανήματα εκεί πάνω. Αυτό είναι που ναι, κρύβει. Ναι ναι, ναι, ναι. Εμένα πάντα έχω μια πορεία που δεν ξέρω αν μπορεί να μου την πει, αλλά όντω την έχω. Βλέπω για παράδειγμα. Α μαζέψει, να ξέρει ό,τι Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε για παράδειγμα. Είναι αυτό, βασικά ακριβώ αυτό το οποίο είπε. Υπάρχει πρόβλεψη αντί για 400 να πάμε στα 800 GB το δευτερόλεπτο. Αυτό πώ υλοποιείται. Δηλαδή, δεν... εγώ ποτέ δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μαζευόμαστε μια μέρα και λέμε Ωραία, παιδιά, αποφασίσαμε πω σήμερα επιτρέπουμε τα 800 GB. Και γυρνάω στο διακόπτη και. Είναι απλά ένα ρολόι το οποίο πηγαίνει με τη διπλάσια ταχύτητα. Για ποιο λόγο, ή έχουμε έναν τρόπο κωδικοποίηση τη πληροφορία που επιτρέπει πάνω στο ίδιο μέσο να στέλνω δύο φορέ περισσότερη στον ίδιο χρόνο, Όχι. Είναι, είναι τε, τεχνικό το, 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 το ζήτημα. Πώς, <laughs> αυτό αυτό <laughs> δηλαδή. Τι θα πει από τα 400 πηγαίνω στα 800 όταν μιλάμε για καλώδιο. Δηλαδή, που, που υλοποιείται νομίζω δηλαδή η διαφορά. Αυτό είναι όχι, και το όχι, πρόβλημα. Το, δηλαδή. το, 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 το φως έχει να κάνει με το latency. Έτσι. Αυτό προφανώς είναι φυσική, δεν μπορούμε να το, να το ξεπεράσουμε. Ναι, το okay. πόσο χρόνο θα κάνει να πάει η πληροφορία από το ένα σημείο στο άλλο. Το, το bandwidth έχει να κάνει με το. Αν το, αν το σκεφτεί σαν ένα σωλήνα, το latency είναι πόσο μακρύ είναι αυτός ο σωλήνας, Το, το bandwidth είναι πόσο φαρδή είναι ο σωλήνας. Καλά, εξαιρετικό. Πάμε, ναι, ναι, ναι. ναι. Άρα στην ουσία. Απλά, ναι, απλά κάνεις ένα δύο φορέ ε, φαρδύτερο μπουροσωλήνα με δύο φορέ μεγαλύτερο μηβαδό και έτσι είσαι 800 ή πάνω από την υφιστάμενη υποδομή πετυχαίνει τα 800. Όχι, πρέπει, αλλά αλλάζει υποδομή. αλλάζει, αλλάζει υποδομή. υποδομή. Okay. Ναι. Εγώ είχα καταλάβει ότι ήταν το, το θέμα στον στο κόμβο που επεξεργάζεται την πληροφορία. Αντί στο, στο switch, α πούμε, στο, στο τίποτε, Ότι αυτά δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Όχι το... Θα αλλάξει και αυτό. Έτσι. Δηλαδή, αυτό έχεις... σίγουρα πρέπει να, να αλλάξει. Αλλά εγώ νομίζω ότι η ίδια την <coughs> Κίνα θα μπορούσε ενδεχομένω να υποστηρίξει μεγαλύτερε ταχύτητε ή όχι. Όχι. Καλά, τώρα, Δεν ττάξει. το ξέρω αυτό. Ίσως η, η, η ίδια, δηλαδή, το, 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 το Fiberglass αυτό ναι. που είναι να είναι το ίδιο. Πιθανόν να, αυτό να είναι το ίδιο και να έχει να κάνει με του uh, transceivers και με, το, και με τα switches. Mm. Δεν έχει να κάνει απαραίτητα δηλαδή, με το υλικό που περνάει η πληροφορία. Okay. Εγώ παντω αυτό ήταν, ήταν η, η άλλη μου απορία με το 5G για παράδειγμα. Γιατί το 5G... Μπορώ να κάνω τόσο αστεία. για τα εμβόλια, αλλά. γιατί, γιατί το 5G είναι τόσο πιο γρήγορο. Αφού όλα στον αέρα είναι. Αν μου 5G και εμβόλιο είναι μια να ξέρει και, έχει το χέρι σου μετά. Βέβαια, να κέρμα εδώ. Γιατί αφού είναι όλα. Αυτό το έχω απορρέπει. Αφού είναι όλα στον αέρα, γιατί είναι τόσο πιο γρήγορο από το 4G, που, που έγινε η διαφορά. Αυτό είναι άλλα κύματα, ρε. Είναι άλλη συχνότητα, άλλο, τελείω πράγμα. Δηλαδή το ότι το μέσο διάδοση των κυμάτων είναι το ίδιο, τη σχέση έχει με το κύμα. Έχει να κάνει με τη συχνότητα. Με το, στο, 5G. Με την κυρία. Στο άλλο χωράει ρε φιλέ σε μια φαντάζομαι πόσο μικρή είναι η τέτοια. η Σύριγγα, δηλαδή. Παλά, περνάει από το. δεν άντεξα τώρα. Εσύ ήρθε. Εσύ ήρθε. Εγώ δεν κάνω διαστία. Εδώ, όπω βλέπει, Μαρία, τα Χριστούγεννα είχαμε αυτό. Δεν το, το είδα το επεισόδιο, το είδα. Ναι. Είχαμε, αυτό το επεισόδιο το, είδε, δεν το, το άκουσε. καλά ήταν. Ναι. Λοιπόν, ε, να πάμε και λίγο σε ABPF γιατί εμένα μου αρέσουν. Ή... Ναι, 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 όχι. Έχουμε, έχουμε Αντέχει. Πληθεί. Εννοείται. Τέλει. Πάμε. Λοιπόν, ε, τα ABPF είπε ότι είναι στο, κομμάτι τη έρευνα που είναι λίγο πιο άμεσο, να το Ή ναι. πιο... Το πιο κοντινό, να το mm -hmm. πω ετσι Ή το πιο κοντά στην πραγματικη mm -hmm. εφαρμογή. Ε, το... Θα περιγράψω ότι είναι το ABPF για να μην ξεκινήσει πάλι και πει. Ε, δεν είναι ακριβώ το <laughs> κομμάτι <laughs> τη ερευνά μου, αλλά. <laughs> έτσι, οπότε θα κάνω εγώ το λάθο. Θα με διορθώσει εμένα και καλά. Ε, το eBPF πρακτικά τι είναι, είναι νομίζω σαν μικροπρογραμματάκια να το πω έτσι, τα οποία ακουμπώνουν πάνω στο kernel, τρέχουν να δει μέσα στο kernel space και στο user space, στο, στο Linux kernel και μπορώ να τα χρησιμοποιήσω σε διάφορα κομμάτια, του, σε διάφορες διεργα, διεργασίες. Μία από αυτές και νομίζω ίσως η πιο συνδυσμένη, η πιο πρασπάνω, ενδιαφέρουσα είναι στο κομμάτι το δικτυακό, όπου εγώ μπορώ σε διάφορα στάδια επεξεργασίας ενός πακέτου να πάω και να πάω ένα δικό μου πρόγραμμα μέσα και να κάνω πραγματάκια. Ναι. Καλά, τα ξέρω φοβερά. Ε. Παίρνω α. α τι, 10 παίρνουμε τώρα, τι παίρνουμε στο, στο πανεπιστήμιο. Ούτε βαθμού δεν θυμάμαι, δεν <laughs> Όχι στην Αγγλία, μπορεί να είναι άλλα, δεν φίλε. Νομίζω είναι ABCD. Και στην Αγγλία. Όχι, εκεί είναι στα, 100 πάλι. Στα 100. Αλλά, Σε, γιατί στα 100 ήταν στο πανεπιστήμιο. Όχι. αλλά εντάξει, εντάξει κάτω από την 10 μου, ωραία. Ναι. Ναι, anyway, μηδενική σημασία. Άρα λοιπόν, εγώ μπορώ να κάνω έξυπνο routing που κα, Καταλαβαίνω εκεί πέρα είναι και το κομμάτι το οποίο. Όχι. Ναι, μπορεί ένα να είναι έξυπνο routing πάνω στο. Δηλαδή, έχετε ένα πακέτο, μπορεί αυτό το πακέτο να μπορεί και να πάει να φύγει κάπου, μπορεί να περάσει κάπου το user space πούμε, για, ναι. να, για να γίνει forward ή κάτι τέτοιο. Mm -hmm. ε, οπότε, αφού είπα εγώ αυτά, θε να συμπληρώσει αυτό που δεν είπα και να μα πει περίπου εσύ σε ποιο κομμάτι βλέπει να έχει άμεση εφαρμογή αυτό. Ναι. Ε, συμφωνώ με όλα όσα είπε. Αυτό που δεν είπε είναι γιατί, το, γιατί υπάρχει αυτή η τρέλα με το, με το EBPF και το EBPF αυτό, που σου δίνει είναι ότι μπορείς να επαναπρογραμματίσεις τον το πυρήνα με έναν ασφαλή τρόπο. Mm -hmm. Άρα δηλαδή το, το EBPF είναι ένα, μπορείς να το δεις σαν ένα πολύ μικρό virtual machine που τρέχει μέσα στο, στον πυρήνα σου. Δηλαδή έχει τη δική του assembly, έχει το δικό του bytecode, άρα δηλαδή όταν γράφεις σε κώδικα που γίνεται compile σε EBPF, Ραστ κω... κώδικα. Ραστ κώδικα, έστω, πέρα. ναι. <laughs> ε, γίνεται σε eBPF που είναι μια, ένα, ένα συγκεκριμένο bytecode. Mm -hmm. Και γιατί το θέλουμε αυτό, το θέλουμε αυτό ούτως ώστε αν πάει κάτι λάθος στο, στο, πρόβλημα, στο πρόγραμμα του eBPF το, το που έχεις γράψει εσύ, ναι, μην να μην, μην κρασάρει το μηχάνημα. Σημαντικό ακούγεται. Για να συμβεί αυτό τώρα, ε, έχεις μέσα στο, στο, στο kernel έναν verifier που όταν φορτώνεται το πρόγραμμα, σιγουρεύεται ότι εσύ δεν κάνεις λάθος προσβάσει προσβάσεις στη μνήμη και τερματίζει κάποια στιγμή το συγκεκριμένο πρόβλημα. Φήμες λένε βέβαια ότι υπάρχουν τρόποι για να πας να κορδίψεις το verifier υπάρχει κόσμος που προσπαθεί να γράψει την ίδια λούπα γιατί νομίζω και στα, στα loops που θα, θα τρέξει και το ναι. τρεξείς ε, έχεις όρια. Οπότε για παράδειγμα άμα έχεις ah. μια, μια λούπα η οποία εξαρτάται από το <coughs> πακέτο Μπορεί να μην σε αφήσει να την περάσει γιατί δεν μπορεί να ξέρει με σιγουριά. Ό, ότι θα τελειώσει Ότι θα τελειώσει, τελειώσει ακριβώ. Δεν μπορεί ναι. να γράψει οτιδήποτε ε, μπορεί να σκεφτεί. Να, να ρωτήσω κάτι. Τα EBPF είναι αποκλειστικά δικτυακά ή έχουν και άλλε χρήσει. Όχι. όχι. Είναι σε διάφορα κομμάτια του kernel. Απλά το δικτυακό κομμάτι νομίζω αυτό που έχει την πιο άμεση εφαρμογή. Λέει, τα άλλα είναι λίγο πιο θεωρητικά. Πιο... Ε, δεν θα έχω δει να εφαρμόσω σε πολλέ φορέ. Υπάρχουν και πολλέ εταιρείε που χρησιμοποιούν EBPF για. Ε, ε, για, για tracing, για okay. debugging. Άρα δηλαδή εσύ μπορείς να... Όχι απαραίτητα να, ε, να πειράξεις το πακέτο που σου ήρθε, αλλά να πεις ότι ναι, μου ήρθε αυτό και πέρασε από τα συγκεκριμένα κομμάτια του πυρήνα mm -hmm. ή πήρε τόσο χρόνο εκεί πέρα μέσα. Okay. Και όχι μόνο δικτυακά πράγματα, αλλά ότι έχει να κάνει και με μνήμη ή logs ή οτιδήποτε. Δηλαδή αν θες να, κάνεις, να έχεις κάποιο observability ε, της εφαρμογής σου και πώς αυτή επηρε, ε, επηρεάζεται από το τι συμβαίνει μέσα στον πυρήνα, μπορείς να το κάνεις πολύ εύκολα με BPF. Άρα, δηλαδή, τα, τα δύο βασικά που βλέπω εγώ που ασχολείται ο κόσμο, ένα είναι το, το packet processing και το άλλο έχει να κάνει με tracing και observability. Άρα, στην ουσία είναι kernel modules τα οποία είναι φτιαγμένα mm. με ένα συγκεκριμένο τρόπο Δεν για να... Ξέρεις... Μο... Το module μπορεί να σου κρασάρει όλο τον πολυσί. Ναι. Το, το EBPF δεν μπορεί να κρασάρει τον υπολογιστή. Και, και το EBPF είναι κάτι σαν hook, δηλαδή έχει κάποια hooks πάνω στον ah. πυρήνα, όπου εκείνη τη στιγμή έχει κουμπώσει το EBPF το δικό σου πάνω, το προγραμματάκι θα τρέξει σε αυτή τη. Στιγμή. Οπότε αν σκάσει Ρε. το πρόγραμμα, απλά το hook uh, σκάει, δεν τα, 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 τα βλέπει όλα γενικά όχι Δεν θα σκάσει. Πώ ήρθε να σκάσει. Ά, α, το, εξαρτάται τι εννοεί ότι θα σκάσει. Άλλο το να μην κάνει αυτό που εσύ νομίζει ότι, ότι του είπε να κάνει. Και άλλο το να πάει να κάνει ένα. Να διαρρεύσει το μηδέν. Ναι. Okay. Όλα τα. Α, αυτό, αυτό είναι το claim. Έτσι, όλα τα προβλήματα τα οποία θα, θα οδηγούσαν στο να ρίξει το μηχάνημα, ε, μπορεί, τα, τα βρίσκει και ο Verifier και σου λέει ότι ναι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ακόμα και πράγματα τα οποία μπορεί να το κάνει. <συρκάς> δηλαδή, <συρκάς> α... αν πρέπει, γι' αυτό νομίζω παίζουν και πολύ σε Rust, επειδή η Rust είναι λίγο έτσι. Όχι, δεν παίζουν Rust. Ε, παίζουν, ναι. Αλλά ούτω ή άλλω θα σου γκρινιάξει ο Verifier για αυτό που θε να κάνει. Ναι, απλά νομίζω και η Rust είναι και λίγο στριφνή από τη φύση τη, οπότε μπαίνει στη διαδικασία του να γράψει στριφνό κώδικα εξ αρχή και δεν γράφει κώδικα που μετά ο Verifier θα τον πετάξει έξω. Δηλαδή έχει και τέτοιο. Συνότι ο Verifier μπορεί να το κάνει και στο runtime αυτό. Δηλαδή, όταν πα να φορτώσει ένα MPF, μου να το κάνει εκείνη τη στιγμή το. Ό, τότε γίνεται. Όταν πα να το φορτώσει. Ναι. Αλλά άμα φορτωθεί, μετά δεν έχει ελέγχου. Ναι, απλά εννοώ δεν, δεν είναι on compile time αυτό απαραίτητα. Είναι. On, όχι, όχι on load όχι. time που σημαίνει ότι. Όχι, στο α... compile απλά έχει το, το κλασικό LLVM toolchain. Δηλαδή, όπω κάνει compile το, το C, το RAST κώδικα σου. Αντί να παράξει x86 ε, assembly, παράγει eBPF bytecode. Το οποίο μόνο LLVM το κάνει αυτό. Ε, είπεσε, είπεσε, α, ε, το το, το, το toolchain που χρησιμοποιειται ναι, χρησιμοποιεί είναι LLVM. based okay. ναι. Και αυτό παίζει πάνω σε όλα τα kernels. Δηλαδή είναι, είναι, αυτό είναι μέρο του Linux kernel ναι. ή πρέπει να μοντάρει το kernel. Όχι, είναι, είναι μέρο του Linux kernel. Α, okay. Οπότε αφού κάνουμε αυτή την εισαγωγή, εσύ σε ποιο κομμάτι του eBPF εστιάζει. Ναι. Εμεί εστιάζουμε στο εργαστήριο. Εστιάζουμε με, στο, στο κομμάτι του τι μπορούμε να κάνουμε. Mm -hmm, με okay. το συγκεκριμένο καινούριο εργαλείο. Ε, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Είχα, έχουμε κάνει μια δουλειά η οποία ασχολιόταν με connection load balancing. Okay. Layer 4 load balancing. Όχι layer 7, όχι σε request level, σε connection level. Mm -hmm. Ωραία. Και εμείς είδαμε ότι. Όχι μόνο εμείς και πολλοί κόσμοι είδαμε ότι. Ε, αν έχει ένα connection load balancer, μπορεί να γίνει IO bottleneck. Δηλαδή, αν περνάει όλη η κίνηση μέσα από το load balancer αυτόν. Mm -hmm. ε, αυτό ο load balancer έχει μια κάρτα 10G, για παράδειγμα 100G, θα θα γίνει bottleneck γιατί περνάει όλη η κίνηση μέσα από εκεί. Άρα ξεκινήσαμε και σκεφτόμασταν πώ αλλιώ μπορούμε να κάνουμε connection load balancing, να έχουμε τα benefits του του connection load balancing, χωρί αυτό ο load balancer να γίνεται IO bottleneck. Άρα Φτιάξαμε ένα καινούργιο τρόπο που κάνεις connection load balancing και χρησιμοποιούμε το load balancer μόνο όταν κάνεις TCP handshake. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Και μετά ο, ο client και ο server μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας. Okay. Ο client ξέρει με ποιον επικοινωνεί ή νομίζει ότι επικοινωνεί με το load balancer. Ο client η εφαρμογή ναι. όχι δεν το ξέρει δεν το μαθαίνει ποτέ. Okay. Γιατί γιατί βάζουμε κάποια προγραμματάκια μικρά στο client και στο server που είναι eBPF Α, και και κάνουνε... και ο client εκεί όμως. Ναι. Να. Okay. Να. γιατί ε, κάνουν, packet προσ... packet processing τα, τα, τα EBPF κομμάτια ε, προγράμματα αυτά. Όταν έρχεται και όταν φεύγει ένα πακέτο αλλάζουν τις IPs αντίστοιχα. Γιατί ο client και ο πυρήνα νομίζει ότι μιλάει με το load balancer ενώ στην πραγματικότητα μιλάει με το server. Mm. Αλλά ούτε κάνω πυρήνα δεν το καταλαβαίνει. Ναι, Γιατί πυρήνα ναι, ναι. το έχει πιάσει το πακέτο πιο πριν. Άρα με encapsulation παίζει αυτό. Ναι. Ή με, ή με encapsulation ή ακόμα και με packet rewrite. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει απευθεία το, okay. το destination και το source. Άμα ξέρει, θα μου πει, ναι. <coughs> Νομίζω έτσι παίζει και το, το Cilium που είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα network plugins σε κυβερνήτη. Mm -hmm. Και με αυτόν τον τρόπο κάνανε και σε το, το Mutual TLS και όλα αυτά από μηχάνημα σε μηχάνημα και το καθεξής, Όλο αυτό το κάνουν σε επίπεδο eBPF. Δηλαδή. Έρχεται το πακέτο, αυτό ξέρει να το κάνει decapsulate, να το κάνει decrypt, bla bla bla. Και εσύ παίρνει ένα πακέτο στον να έρθει ένα eh, TCP πακέτο unencrypted σε επίπεδο container, α πούμε πάνω. Ναι. Εμένα με τρέλανε να κάνω μία μικρή παρένθεση. Είχαμε μία μέρα, ήρθε εδώ ένα κοινό μα γνωστό από ό,τι εμφανίστηκε. Ελπίζουμε να το φέρουμε στο podcast ε, όταν ξανά έρθει η Ελλάδα. Και μ, μας μιλούσε για δίκτυα, για πράγματα που μιλούσε και κάποια στιγμή μα έλεγε για μία τεχνική που. Ξεκινάω. Εγώ θέλω να μιλήσω με σένα, που ξέρω την IP σου και ξαφνικά αυτό καταλήγει σε έναν άλλον υπολογιστή. Και εγώ δεν το μαθαίνω ποτέ γιατί εγώ τη δική σου IP έχω, αλλά εκεί στην υποδομή μέσα που υπάρχει στο data center υπάρχει α πούμε το σύστημα που ξέρει ότι εγώ όμω τελικά δεν θέλω να μιλήσω με τον Μάριο, θέλω να μιλήσω με τον Αντώνη. Και απλά ο Μάριο να ενδιάμεσο στην αρχή. Και του λέω, ρε Ντούτλ, πώς γίνεται αυτό αφού εγώ άνοιξα μία TCP σύνδεση με τον Μάριο πώ αυτό είναι τη πει σύνδεση με, τα, με τον Αντώνη και εγώ δεν το ξέρω. Και ξέρει, μου κάνει επική η ερώτηση. Γιατί λέει, τι είναι μια τυπή, τη σύνδεση. Έχει κάποιο πραγματικό καλώδιο και, και, υπάρχει. Και είναι τρελό πω. Εμένα κινητή μου φάνηκε τρελό πω. Πράγματα τα οποία. Δικτυακά πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε αναλογίζουμε τον πραγματικό κόσμο. Υπάρχει μια σύνδεση. Δεν υπάρχει τίποτα τελικά. Πακέτα και τα είναι βασικά. Ναι, ναι. Οπότε είναι, 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 είναι bytes και μπορώ σε οποιοδήποτε σημείο να παρέμβω και αυτά τα πράγματα να πάνε κάπου αλλού από εκεί που εγώ νομίζω εκείνη τη στιγμή. Απλά από ό,τι καταλαβαίνουμε το EBPF, με το κομμάτι αυτό που λέει εσύ με το, τον EBPF, γιατί αυτό ήταν διαφορετικό που έλεγε, είναι και πιο συντονισμένο. Ξέρουμε και οι δύο ρε παιδί μου ότι θα γίνει αυτό το. Στη λύση που δώσαμε εμεί. Ναι, ναι. Στη, στη λύση που δώσατε εσεί. Το, το έφερα σαν παράδειγμα αυτό ότι. Σκεφτήκαμε μια ιδέα ότι αν μπορούμε να κάνουμε load balancing έτσι και μπορούσαμε πολύ εύκολα, χωρίς να πειράξουμε τον πυρήνα, <coughs> να, να υλοποιήσουμε αυτή τη λύση. Mm. Ε, άρα ένα κομμάτι έχει να κάνει με το, με το πώς ακριβώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή την καινούργια τεχνολογία. Και ένα άλλο κομμάτι που κοιτάμε εμείς είναι πώς μπορείς αυτή την τεχνολογία να τη χρησιμοποιήσεις όχι πλέον στο kernel, αλλά να τη χρησιμοποιήσεις αλλού, είτε στο user space, είτε σε embedded devices. Mm. Γιατί, mm. ναι μεν ξεκίνησε σαν μια τεχνολογία που σου δίνει η isolation για ένα monolithic kernel όπως είναι το, το Linux, αλλά όπως είπαμε πριν είναι ένα VM που έχει δικό του bytecode και μπορεί όπως οποιοδήποτε άλλο VM έτσι όπως είναι το JVM, όπως είναι η WebAssembly, mm. η λογική είναι πολύ ίδια. Δεν έχει κάτι διαφορετικό. Έχουν, έχουν σίγουρα διαφορές στην υλοποίηση, mm -hmm. ε, Αχ, αλλά, φανώς, αλλά το ένα είναι stack λογική... VM, το άλλο έχει registers. Ναι, ναι. Σίγουρα υπάρχουν διαφορές, αλλά το πού χρειάζομαι ένα VM και αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το συγκεκριμένο VM του eBPF σε, σε άλλα, σε, για άλλα πράγματα, δηλαδή μπορώ να κάνω user space packet processing με, με eBPF και τι κερδίζω άμα το κάνω αυτό. Mm -hmm. Mm -hmm. Μπορώ. Μπορώ, ναι. Τι, υπάρχουν μπ, α... τι κερδίζω. Αυτό πάει πίσω στη συζήτηση που κάναμε σχετικά με Kernel Bypassing και, και BPF. Και okay. αν εγώ κάνω, ε, αν τρέξω BPF κώδικα στο user space, ε, ένα πράγμα που κοιτάμε τώρα είναι πώς μπορούμε τον ίδιο BPF κώδικα που κάνει Packet Processing στο Kernel να τον τρέξουμε σε user space. Και θα κερδίσεις λίγο περισσότερο performance με ένα seamless transition, γιατί απλά θα είναι ο ίδιος κώδικας που εσύ έγραψες για να τρέξει μέσα στο kernel. Οκ. Mm -hmm. okay. Αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούν με κάποιο τρόπο να αφορούν okay. ε, developers με... βασικά εταιρίες που έχουν προϊόντα με κάποιους ας πούμε δεκάδες χιλιάδες χρήστες τη μέρα ή αρχίζει και έχεις αντίκτυπο αφότου είσαι μέσα σε ένα data center ε, web scale που λένε, facebook scale. Α, αυτή νομίζω είναι μια ερώτηση που θα θέλα, θα την έκανα εγώ σε εσά και το, το σκεφτόμουν. Α, ναι. Γιατί ε, και ένας από τους λόγους που μου αρέσει όποτε συζητάμε είναι ότι για μένα είναι, ένα, είναι reality check. Γιατί όταν ε, κάνουμε έρευνα δυστυχώς ε, προσπαθούμε όλοι να λύσουμε google και meta και microsoft problems ενώ υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα προβλήματα που έχουν μικρέ, μικρομεσαίε εταιρείε. Απλά εμεί δεν έχουμε το visibility στα συγκεκριμένα προβλήματα. Ε, και θυμάμαι, συζητούσαμε με τον Αντώνη, ότι ανε, ναι, πού ξέρει. Ε, ένα από τα προβλήματα που προσπαθούσαμε να, να, να βρούμε, αν υπάρχει, είναι ότι ε, θέλω να κάνω, optimize μια εφαρμογή. Έχει νόημα να πάρω έναν πολύ καλό μηχανικό που θα μου κάνει, optimize αυτή την εφαρμογή. Ακόμα και, α, α το Αλλά. <coughs> Το EBPF θα το βάζω στο κομμάτι των Optimizations. Ή θα πάρω δύο μηχανάκια που θα μου κάνουν το ίδιο πράγμα. Τι αξίζει να κάνω από τα δύο. Για μένα είναι σίγουρα πολύ πιο ενδιαφέρον να πει ότι ναι, να δούμε πώ ακριβώ αυτό το ένα, τον ένα πυρήνα, το, του δύο που έχουμε. Απέσυγγνώμη σου και θα πω κι εγώ μετά. Ε, ε... Εγώ αυτό νομίζω, αν θυμάμαι καλά την απάντησή μου τότε, αλλά νομίζω ότι μάλλον οι περισσότερε εταιρείε θα επιλέγανε τα δύο μηχανάκια γιατί. Ένα καλό μηχανικό κοστίζει αρκετά μηχανάκια σε βάθο χρόνου. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι χρειάζεται το scale. Δηλαδή χρειάζεται μια, μια κίνηση η οποία να δικαιολογεί το κόστο που θα σώσει από μια τέτοια βελτιστοποίηση το ανθρώπινο κόστο που θα φάσει εκεί πέρα. Προφανώ και υπάρχουν εταιρείε οι οποίε θα κάνουν αυτή τη βελτιστοποίηση γιατί θέλουν να κάνουν κάτι πιο ενδιαφέρον, γιατί έχουν μηχανικού που έχουν μεράκι που θέλουν να το κάνουν. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω εύκολα μπορεί να δικαιολογηθεί σε επίπεδο ε, επιχειρησιακό, δηλαδή ότι ξέρει τι, μπατζετάρουμε αυτά τα χρήματα, γιατί αυτό βγάζει νόημα για μα. Ενώ μπορούμε να τα μπατζετάρουμε στο να κάνουμε ένα γελόγιο, μια καινούργια λειτουργικότητα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι προτιμότερο να, να πληρώσει κάτι παραπάνω. Και γι' αυτό και βλέπει πολλέ εταιρείε να πηγαίνουν στο cloud, ενώ θα μπορούσαν να ε, κάνουν host κάπου αλλού. Γιατί, γιατί έχουν ε, αυτές οι εταιρείε το scale να πληρώσουν άτομα σαν εσένα. Ωστε να μπορέσουν να το, να το βελτιστοποιήσουν για όλου. Γιατί πλέον, άμα είσαι 10 εκατομμύρια πελάτε, ξέρω πώ έχει το AWS, οι οποίοι κατά μέσο όρο ξέρω εγώ παίρνουν 6.000 το χρόνο. Δηλαδή, δηλαδή, βάλει μικρού μεγάλου, νομίζω κάπου εκεί βγαίνει το. Τυχαίο νούμερο, αλλά. Κάτσε. Τα μαθηματικά στα γρήγορα να κάνω. Πόσα κάνει το AWS. Anyway. Θα το βρούμε μετά το νούμερο σίγουρα. Δηλαδή, μπορεί να το βρει το νούμερο κάπω να το κάνει, αλλά. Δεν δε μου κάνει εντύπωση το νούμερο που λέω. Άρα λοιπόν μετά τα χρήματα είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το δικαιολογήσετε πολύ εύκολα. Mm. Τώρα, αν αυτό το κάναμε εμεί, α πούμε, ξέρω εγώ ότι στη δικιά μα θερία κάνουμε βελτιστοποίηση που έχουν να κάνουν με κώδικα, με database access κλπ. Που δεν έχει άμεση εδώ, αντίκτυπο σε χρήματα, αλλά που είναι κάτι το οποίο μα αρέσει να είναι πιο ταχτημένο ο κωδικά μα. Αν τα πηγαίναμε να φτάσουμε να γράψουμε eBPF γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι λίγο μακριά ναι. Ναι, από το σημείο που έχουμε Μπορεί όμω να, στο... να χρησιμοποιούσαμε κάτι έτοιμο. Το οποίο δεν παίζει Κάτι πέσμα, έτοιμο και να το γυράραμε, ναι. Το <coughs> να μπούμε στη διαδικασία <coughs> να... Να, γράψουμε. να το κάνουμε. Α πούμε, για παράδειγμα, ένα από τα προ... να το, πω, το project που έχουμε συζητήσει με τον Μάριο, να κάνουμε. Όχι, όχι, όχι. όχι. Θα, <coughs> θα... Το, θα πούμε ότι έχουμε πει <coughs> ένα project και μετά θα, θα κάνουμε. Α πούμε, έχουμε ένα δικτυακό project το οποίο συζητήσει να κάναμε και είναι ο Six Project που έχουμε ο οποίο ε, χρησιμοποιούμε σε διάφορε περιπτώσει, βγάζει νόημα άμεσα για μας αυτό ή θα μα σώσει χρήματα, μάλλον όχι. Γαμάει και έχει πλάκα, μάλλον ναι. Άρα, λοιπόν, πολύ πιθανό να το κάνουμε. <laughs> 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 για, 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 γιατί όμω λες ότι δεν θα σα σώσει χρήματα? Γιατί αν από αυτό το πράγμα σώζουμε, αν αυτό μα κοστίζει να το τρέξουμε την από 200 ευρώ το χρόνο, ένα τέτοιο πρόξης, μπορεί να λέγει πολλά, αλλά σου λέω ένα τυπικό νούμερο. Αυτά τα λεφτά ακόμα και μηδέν να τα κάνω, μάλλον ο χρόνο μου δεν θα κάνει πίο. Mm. Ο χρόνο θα περάσουμε μαζί και να περάσουμε <laughs> καλά. Αυτό σου λέω. Είναι, είναι, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι... <laughs> <laughs> σε first order τουλάχιστον. Αν είναι... όμω ήμασταν μια εταιρεία, sorry για να ναι, <laughs> το. Ναι, ναι. Αν ήμασταν μια εταιρεία <laughs> όπω είναι. Αν το Σόρτζερ είχε πετύχει, για παράδειγμα, είχαμε αυτή τη στιγμή ρε παιδί μου πολλού τέτοιου πρόξει που χρειαζόμασταν να έχουμε τότε. Ή ήμασταν μια εταιρεία που κάνει hosting, ή ήμασταν κάτι άλλο. Τότε ναι, Εκεί πέρα θα έβγαζε νόημα, θα μα έσωσε σε latency, δηλαδή θα, θα δίνει μια καλύτερη υπηρεσία που δεν μπορεί να μετρήσει σε χρήματα και θα έσωσε και, και χρήματα mm -hmm. σε αυτό πράγμα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι, δεν είναι, ότι είναι διαφορετικά προβλήματα. Τι θέλω να πω. Όταν μια εφαρμογή είναι ακόμα σε proof of concept επίπεδο, κάνει ρε παιδί μου, πα πας ρε παιδί μου στο χερό και αυξάνει τα adminos τα στην όποια μαλακία έχει, ξέρω εγώ, ή πα και αυξάνει το scale στο ECS. Όταν αρχίζει κάτι και έχει πραγματική χρήση και αρχίζει και χτυπά τα bottlenecks, γιατί αυτό, αυτό, έχει σημασία, να αρχίσει να χτυπά τα bottlenecks. Γιατί ακόμα και τα πάντα να κάνει scale, ή έχει φτιάξει, έχει πατήσει τόσο πολύ πάνω στο χύψη cloud που απλά πα και τα κάνει scale όλα μέχρι που τσέπη σου αρχίζει και πονάει πολύ σύντομα. Α, γιατί αυτό παίζει. Δηλαδή, α, serverless containers, serverless βάζει δεδομένε, serverless cache, και αυτό φάει, αυτό αρχίζει γρήγορα και σου ρουφάει από την τσέπη. Δηλαδή, η σερβερ βάση δεδομένων ξεκινά από το 50 ευρώ το μήνα συνήθω. Λοιπόν, οπότε όταν αρχίζει και έχει πραγματική χρήση, είναι πολύ εύκολο το 50 ευρώ να γίνει 500 ευρώ. Και άλλο ένα 500 ευρώ να γίνει cash, και άλλο ένα χιλιάρικο να γίνουν containers. Συνήθω όμω δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και ήδη, δηλαδή, εγώ αυτό το έχω δει με πελάτε μα. Δηλαδή, που αρχίζουν και έχουν κίνηση HTTP request. Α, ωραία, πάμε να αυξήσουμε τα replica στο ECS. Τα αυξάνει τα replica, χτυπά τον, τον, bottleneck στη βάση δεδομένων. Έρχεται, όταν αρχίζει και σοβαρεύει το πράγμα, έρχεται πάρα πολύ γρήγορα στιγμή που θε ένα μηχανικό. Δηλαδή, και τώρα, αν αυτό ο μηχανικό θα καθίσει να σου κονφιγκουράρει δύο servers ή αν θα καθίσει να, να σου configurarει όλο, όλο, το AWS auto scaling, α το πούμε, gargantuan bullshit, εν τέλει θε έναν άνθρωπο που θα ασχοληθεί με κάτι. Δε, δεν λέω το, 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 τι είναι καταλληλότερο για την κάθε περίπτωση εξαρτάται. Αλλά εγώ προσωπικά έχω δει ότι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ούτε το Heroku δεν λειτουργεί τόσο αυτόματα. Το, το ξέρει. Όχι, δεν έχει auto scaling με Heroku. Ναι. Τι, τι έχει auto scaling όπου απλά βάζει κάτι και το ξεχνά. Τίποτα. Οπότε, ναι, αυτό, οπότε αυτό, πάνε, oh, όταν χτυπήσει τα bottlenecks. Είναι μια ψεύτικη υπόσχεση. Έρχεται ο άλλο ναι. που σου λέει: Έχουμε oh, το scaling out of the box. Εντάξει, ό,τι σκέφτεται με άσυνο είναι η απάντηση. Απλώ αυτό που λέει ο Αντώνη ισχύει μέχρι ένα σημείο. Μόλι αρχίσουν τα bottlenecks, γιατί θα αρχίσουν τα bottlenecks, γιατί ε, μπορεί να τσέψουν ένα bottleneck. Ναι. Εντάξει, Σίγουρα. Κάτι θα χτυπήσει. Ακόμα δεν έχουμε βρει το μαγικό τρόπο που δεν χρειάζεσαι developers και όλα. Ε, Καταναλώνει όσο χρειάζεσαι, όποτε χρειάζεται και πληρώνουμε και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Αυτό δεν το έχουμε βρει ακόμα. Αλλά κάτι άλλο ήθελα να πω πριν, που λέγαμε για, για, τα eBPFs και τον Sirix και μπράβο, ναι, και το άλλο που ήθελα να πω είναι το ότι. Ωραία, εμεί θα καθίσουμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί γουστάρουμε και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και Θέλουμε να νιώθουμε με τον Αντώνιο ακόμα ότι δεν είμαστε... <laughs> Θέλουμε να λέμε αυτή τη μαλακία που λένε πολλοί ότι είμαστε engineers at heart. Και... <laughs> 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 ε, όχι και να το χαρούμε εννοείται, αλλά υπάρχουν και αυτά τα οποία λέμε τα second order effects. Δηλαδή, επειδή ασχολήθηκα με κάτι, α μην μου δίνει αυτό το κάτι το κέρδο, έχω αποκτήσει μια γνώση ή έτυχε και έμαθα κάποια άλλα πράγματα με τα οποία κέρδισα. Αυτό. Δηλαδή, το τελευταία φορά που είχα δει κάτι τέτοιο είναι στο, στο eFood για παράδειγμα. Είχαμε ένα service το οποίο προσπαθούσαμε να το κάνουμε pack ώστε να δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όλο το CPU του μηχανήματο. Οπότε εκεί πέρα και το πώ θα κάνουμε την deploy και το πώ θα τρέχει η εφαρμογή και κάποια άλλα. Και πήγαμε νομίζω γύρω στο 65% δηλαδή. Φτάσαμε ας πούμε σε ένα τρελό σημείο, γιατί μετά το 65% πάτων το service πριν. Δηλαδή, δεν, δεν, δεν έκανε increase το, το CPU usage. Δηλαδή. Απλά αυτέ οι περιπτώσει δεν είναι καθημερινέ. Αυτό δηλαδή είναι κάτι yeah. το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Και το eFootro μιλάμε μια υπηρεσία η οποία έχει πάρα πολύ κίνηση και πολύ συγκεκριμένα πίξ. Δηλαδή είναι ότι έχει και ακανόνιστη κίνηση. Δηλαδή ο κόσμο τρώει συγκεκριμένε ώρε και πίνει καφέ τη μέρα. Mm. Και τέτοιο. Στη platform, για παράδειγμα, το service είναι ο Edge Proxy που έχουν. Ε, ο οποίο είναι super optimized mm. Και, λοιπά, και είναι, έχει δικό του, έχει δικό του networking stack. Σε go, είναι σε user space, δεν είναι σε, σε τέτοιο, αλλά και αυτό είναι κάτι οποίο έχει νόημα. Το API request που θα γυρίσει του τρει χρήστε που φίλτραρα με το τέτοιο, μπορώ να αισθάνομαι σημαντικό ναι. για αυτό, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό. Ναι. Εσύ, πώ το βλέπει από, τη, από την εμπειρία την, την οποία έχει, Ποιο είναι το. Οπότε πίσω το ερώτημα σε σένα, Ποιο <laughs> είναι το σημείο από το οποίο και πάνω βλέπεις σίγουρα relevance σε αυτά τα οποία κάνεις. Είναι, ας το πούμε, ένα εκατομμύριο request στο δευτερόλεπτο, είναι ένα εκατομμύριο request στο λεπτό. Δηλαδή, μπορεί να είναι και κάτω από αυτό, αλλά που είναι εκεί που, αν πεις, φίλε από εκεί και πάνω, σίγουρα αυτό το πράγμα βγάζει νόημα. Ναι. Ε, δεν ξέρω αν θα το εξέφραζα έτσι. Ας πούμε, ε, ε, το δικό μας ένα, ένα, μεγάλο κομμάτι έρευνας έχει να κάνει με microsecond scale computing. Δηλαδή, Ωραία. τι σημαίνει αυτό. Ε, δεν ξέρουμε πώς να κρύψουμε latencies τα οποία είναι σε, order of, σε scale κάποιων microseconds. Okay. Ξέρουμε να κρύψουμε millisecond scale latencies όπως είναι ένας spinning disk όταν έχεις millisecond-level uh, millisecond access, θα κάνεις ένα context switch, θα τρέξει άλλο process μέχρι να έρθουν τα δεδομένα σου, κάτι έκανες στο, στο CPU. Ξέρουμε να κρύψουμε nano-second-scale uh, latencies, που είναι ένα DRAM access. Έχεις uh, out-of-order execution, έχει super super-scalar CPUs, άρα σε επίπεδο hardware μπορείς να κρύψεις αυτά τα, τα, τα uh, latencies. Με τα microseconds το ψάχνουμε ακόμα. Εννοεί ότι δεν είναι αρκετά μικρό για να το κάνει σε βίντεο επεξεργαστή, δεν είναι αρκετά μεγάλο για να το κάνει σε επίπεδο scheduler. Είναι κάπου στη μέση και αυτά μάλλον τα χάνει. Καταλαβαίνω. Ναι. ναι. Mm. Άρα η, η, είναι αντικείμενο έρευνα το. Έχω ε, 10 microsecond latency να πάω στο άλλο μηχάνημα ή να γράψω σε μια μακρινή μνήμη. Τι κάνω. Κάνω ένα context switch. Το context switch είναι αργό. Πώ μπορώ εγώ να, 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 να το χρησιμοποιήσω, να κρύψω αυτή τη, τη το latency και να κάνω κάτι χρήσιμο. Γιατί μα τα μαζέψει σε ένα επίπεδο data center αυτά τα πολλά micro, 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 micro seconds, εν τέλει μπορεί να εξυπηρετήσει, λέγω, 1% παραπάνω χρήστε. Bitcoin mining. Πάνω το εντα... <laughs> 1% ή με μιλάω για Facebook scale είναι σοβαρό. Ε, ναι. 1-2% παίρνει πολύ μεγάλη προογή. σε Α, σε... ναι. Οκ. <laughs> okay. Ε, αλλά ναι, α πούμε, αν, αν τώρα ε, δεν θα το έλεγα αρα απαραίτητα σε, σε, σε θέμα uh, throughput, θα το έλεγα σε θέμα latency. Ότι αν εσύ μου πει ότι εγώ έχω ένα Python application από πάνω, που η Python μπορεί να κάνει τι θέλει, και συζητά με κάποιον που κάνει microsecond scale uh, optimizations, μάλλον εκεί δεν έχει νόημα. Mm -hmm. ε, επόμε, ή δεν έχει νόημα αυτού του είδου το optimization. Μπορεί να έχει κάποιο άλλο optimization νόημα. Γιατί η Python αργεί. Καλά, πλέον τώρα γίνεται όλο και πιο γρήγορο. Ήταν... Ε, μιλούσαμε κάποια στιγμή νομίζω, με τον Λίσανδρο εδώ. Ο Λίσανδρο είναι core developer στην Python ε, και είναι νομίζω και συνδιοργανωτή του Python Athens User Group. Και συζητούσαμε για το αν η Python είναι αργή στι web εφαρμογέ, Αν μπορεί <συσχυσμή> να κάνει αυτόν τον ισχυρισμό. Και έλεγε ότι μπορεί να κάνει αυτόν τον ισχυρισμό, αν το bottleneck είναι η CPU κατά βάση. Ναι. Ας πούμε. Γιατί αν το παρατηρήσει τι περισσότερε φορέ, τα προβλήματα ταχύτητα στι web εφαρμογέ δεν είναι. Database access. Ναι, δηλαδή, δηλαδή, ομάδες, είναι, είναι, database. Είναι, 15, είναι 15 MS εμένα... ας πούμε, για να πα στη βάση και να φέρει ένα query. Τελείω. Ναι. Οπότε είναι. είναι ακόμα, ακόμα, και αυτό το, ο, αυτός ο ισχυρισμό ότι η Python είναι αργή, είναι συγκεκριμένε οι συνθήκε στι οποίε είναι αργή και ξέρεις, θα φτάσει εκεί. Ε, και, και, πάλι το, το αργή, ε, έχει να κάνει η διαφορά του latency με το throughput είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, αν εσύ αυτά τα 15 millisecond που πα στη βάση κάνει κάτι άλλο χρήσιμο ε, και αυτό το, το βγάλει σε, σε throughput εν τέλει, Γιατί εγώ μπορώ να κάνω σε πολλά request, γιατί μπορώ να, τα, να κάνω overlap το ένα με το άλλο πολύ καλά. Ναι, θα σου φανεί σε latency, αλλά δεν θα σε πειράξει στο, στο throughput σου. Mm. Δηλαδή... Γιατί κάνει άλλα πράγματα εκείνη την ώρα. Οπότε, ναι. Άρα το, τι σημαίνει αργή, αν σημαίνει latency, σημαίνει throughput, έχει σημασία. Ένα... Γι' αυτό και το concurrent νομίζω program είναι πολύ τη μόδα. Δηλαδή βλέπει, για παράδειγμα, είτε light threads τύπου go routines, ξέρω εγώ κλπ. ή βλέπει ένα event πούμε, στην Python ή το, async async.io. Mm. Async.io δηλαδή λέγεται, ναι. Ναι, ναι, ναι async.io. Το Node.js, α πούμε, ξέρω εγώ, που για, για edge εφαρμογέ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει CPU intensive πράγματα κατά πάσα πιθανότητα. Έχεις ε, latency intensive γιατί μπαίνει κάπου σε μια υποδομή και μετά πρέπει να κάνει κάποια calls μέσα εκεί, βάσεις, APIs, microservices, κατά, από εδώ εκεί. Να το βάλουμε σε ένα άλλο context, έτσι. Ε, ότι αν είσαι meta, αν είσαι Google, ε, υπάρχει αυτό που λέγεται data center tax. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι εγώ έχω ένα καλώδιο, μια ίνα, και είναι 100 gig και έχω latency δύο μικροσεκόντ, τρία μικροσεκόντ, ας πούμε, από το μηχάνημα στο μηχάνημα. Okay. Ωραία. Πάω και βάζω από πάνω δικτυακά πρωτόκολλα, πάω και βάζω από πάνω kernel, πάω και βάζω RPC stack, πάω και βάζω το runtime, application runtime, ακόμα και να γράφεις native γλώσσες, δεν, δεν σου λέω να βάλεις Python. Οπότε, αν πας και παίξει. Ε, πας Πα και κάνει deploy ready ή MKSD πάνω από αυτή την εφαρμογή σου, θα έχει ε, 100 μικροσεκόντ access latency. Ακόμα, οπότε στα scale αυτά, ακόμα και το, το RPC parsing είναι κάτι το οποίο mm. είναι ακριβό. Δεν θες να πληρώσεις CPU για να κάνεις απλά RPC να κάνεις πρώτο buff parsing. Οπότε η Google, η, η Meta αντίστοιχα, έχουν κάνει accelerators που κάνουν πρώτο buff parsing. Κάνουν RPC stack. Με, uh, FPGA's, α... Α, ρω, με FPGA, ξέρω. Με FPGAs, ναι. ανάλογα. Okay, wow. Άρα πάλι wow. σε, σε θέμα scale, το τι είναι ακριβό και τι έχει σημασία να κάνεις αξιολεν Ναι, 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 ναι. ναι. Τρελό. Ε, ένα από τα μαθήματα που δεν έχω περάσει στη σχολή που δεν είναι και λίγα είναι That's η, η, η αρχιτεκτονική υπολογιστών. <laughs> Παρ' όλα αυτά θυμάμαι ένα πράγμα το οποίο με είχε ενθουσιάσει πάρα πολύ. Και αυτό ήταν το forwarding στο so pipeline. Ναι. Το οποίο δεν το κατάλαβα ποτέ. <laughs> και, ναι. Πώς ενθουσίασε. Γιατί ακριβώ αυτό ήταν που με ενθουσίαζε. Γιατί, λοιπόν, εκεί εγώ θυμάμαι στο όλο pipeline θέμα πώ έκριβε latency αντίστοιχα. Γιατί έλεγε, Α, ωραία, επειδή ανοίγει. Πάγω... Έχω δύο brands, τρέξα και τα δύο και τι γίνει. Πάω να κάνω κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο ξέρω ότι θα πάρει χρόνο. Πότε μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό, εγώ κάνω τα, τα υπόλοιπα. Σωστά. Okay, ναι. Α πούμε κάπω. Θυμάμαι <στημά> το παράδειγμα που λέγανε στο σπίτι παιδί μου, θα βάλει παιδί μου το πλυντήριο ρούχων, αλλά δεν χρειάζεται να περιμένει να βγει για να είναι. Ξέρει, για να βάλει το πλυντήριο πιάτων και κάτι... κάποια τέτοια πράγματα. Και θυμάμαι ότι μέσα σε όλα μα λέγανε ότι το... υπάρχει μια τεχνική που λέγεται forwarding, η οποία εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι τη ταχύτητα των CPUs πλέον. Δηλαδή προσπαθούν να κάνουν optimize το forwarding. Καλά λέω ή όχι. Κάτσε το forwarding oh, δεν είναι Το forwarding δεν είναι το περνάει με το branch prediction Α μπορεί Το forwarding τι είναι εγώ Είναι το, κομμάτι που δεν το κατάλαβα Αλλά με ενθουσιάζει γιατί μέχρι, αυτό το σημείο καταλάβαινα Λέω ωραία okay, εγώ ξέρω ότι μπορώ να περιμένω το πλυντήριο ρούχο να βγει Και μέχρι τότε μπορώ να πλύνω τα πιάτα Οκ Το καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται να τα κάνουμε τη σειρά. Παρόλο που τα έχω γράψει με τη σειρά. Θυμάμαι ότι λέγανε: Ωραία, μπορούμε να πάμε ένα επίπεδο μετά από αυτό και να κάνουμε το forwarding. Το οποίο εμένα αυτό μου έκανε blow, my mind. Να ρωτήσουμε τον Μάριο τι είναι το forwarding. Ah, ναι, αυτό μου Πε το Να, μην κάνουμε μάθημα αρχιτεκτονική τώρα, μωρέ. Μόνο το forwarding. πε μου τι είναι. Κλαίω. Ένα παράδειγμα. νομίζω πάντω ότι απλά. Έχει περάσει, ε. Ναι, ωραία. το βέβαια. νομίζω ότι αυτό που μπερδεύεσαι πάντω είναι ότι στο brand prediction. Και ότι πολλέ φορέ θα τρέξω δύο branches και θα πετάξω αυτό που τελικά δεν έπρεπε να τρέξω. Και, και ότι αυτό είναι κάποια proprietary mm. γνώση που την κρύβουν πολύ. και δεν είναι γνωστό. Παρόλο αυτά το forwarding, τι είναι ρε παιδιά. Εν πολύ συντομία. Δ, δεν είμαι σίγουρος, σε, 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 δεν, δεν ξέρω αν κατάλαβα σε, σε, σε τι αναφέρω. Δεν υπάρχει μια τεχνική που λέγεται forwarding. Πάλι νομίζω ότι... Αυτή η λέξη, να... <laughs> ψάξουμε forwarding, σε ένα βιβλίο, θα βρούμε μέσα. Ανάλογα με τη βιβλίο, θα ψάξει. Γιατί λέγαμε δικτυακά πράγματα. Αρχιτεκτονική υπολογιστών, CPU, μέσα. Ωραία. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το αποτέλεσμα ενό σταδίου του pipeline να το προωθήσει στο επόμενο. Οκ. Και σε ποιο επίπεδο του. Πόσο μακριά θα το προωθήσει. Ναι. Αυτό έχει να κάνει, νομίζω. Σταματάω εδώ. Το ψάχνω. Και πάλι. Δεν κάνω αρχιτεκτονική. δεν Το Disney. Αυτό είναι φοβερό με όσου είστε στον ακαδημαϊκό χώρο. Πόσο προσεκτικοί είστε με το τι είναι αυτό το οποίο όντω είστε ερευνητικοί σε σχέση με τον Αντώνη Κεμέρα που θα πούμε κάθε μαλακιά θα μα κατέβει στο κεφάλι. Γιατί έχει μάλλον λιγότερο αντίκτυπο όλο αυτό. ε, είναι και λίγο τοξικό ο χώρο αυτό. εντάξει. Υπάρχει πολύ. Σε κοιτάνε τώρα για να σου πούνε ότι είσαι <laughs> <laughs> Disclaimer, Δυσκλέιμερ. Όποιο πει λάθο, θα το, το σκίσουμε, Αλλά κάτω στο. <laughs> ναι, 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 ναι. <laughs> είναι λίγο. Επειδή είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό ο ακαδημαϊκό χώρο, mm. ε, του, τουλάχιστον στο, στο εξωτερικό, υπάρχει και ένα. Είναι λίγο τοξικό το περιβάλλον. Το τι θα πει, με, με ποιου θα μιλήσει, που θα κάνει publish, πόσο αυστηρό θα είσαι. Πού θα κάνει ε, publish. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έλα ρε, εσύ. Ναι. Να μην κάνει ένα ε, ε, κακό ε, journal, α πούμε, publish. Όχι, ότι ακόμα και να κάνει ένα κακό journal, δεν θα γυρίσει απαραίτητα εναντίον σου. Απλά δεν θα το, δεν θα το δει κανεί, δεν θα το μετρήσει κάποιο. Οκ. Okay. Άρα τι, δεν πρέπει να κάνει publish a journal κάποιου άλλο κλάδου που είναι άλλοι συνάδελφοι, α πούμε, κάποιου. Όχι μόνο σε άλλο, σε άλλο, κλάδο. Απλά θα πρέπει να κάνει publish σε ένα μέσο, σε ένα συνέδριο, σε ένα περιοδικό, το οποίο έχει ένα κύρο. Γιατί αντίστοιχα, αν γίνει accept η εργασία σου, παίρνει και το αντίστοιχο κύρο του, του mm. venue που κάνει πάνω. Αν είναι το και άμα το στείλει κάπου Ναι. Okay. Ε, να πάμε να κάνω κάποιε ερωτήσει για τον ερευνητικό χώρο ή θέλουμε να συνεχίσουμε για τα MBPS και αυτά. Όχι, εγώ για τα MBPS έχω λήξει, αλλά για τον ερευνητικό χώρο τι άλλο να το πούμε. Ε, εγώ θέλω να. Ε, όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω το, το Μάριο, επειδή έχει ξεκινήσει από το Πολυτεχνείο, έχει κάνει κάποια πράγματα. Και αν θέλει, μπορεί να μην σχολιάσει. Αλλά εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση από τον ελληνικό ακαδημαϊκό τέτοιο χώρο: Ποιο θα ήταν ένα, πράγμα, ένα επόμενο βήμα που θεωρεί ότι είναι εφικτό, Γιατί ε, βλέπει κάποιε διαφορέ. Ο κόσμο στο EPFL πηγαίνει, δεν έρχεται στη, στην Ελλάδα από άλλε χώρε να, να κάνει το διδακτορικό του και την έρευνα. Το οποίο είναι για πάρα πολλού λόγου, από γραφειοκρατικού φαντάζομαι μέχρι πρακτικού. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Ποιο θεωρώ ότι είναι κάτι εφικτό που μπορεί να είναι low hanging fruit ή οτιδήποτε, Δεν ξέρω. Οκ. Okay. Να βγάλουμε τον ελέφαντα από το δωμάτιο που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση, έτσι. Γιατί εγώ, εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί και αυτό να είναι. Δηλαδή, ρωτά. Δυστυχώ σε πολλά πράγματα η λύση είναι πώ λέγαμε πριν. Θα ρίξω χρήματα στο πρόβλημα και θα λυθούν έτσι. Ε, και τη βλέπω αυτή τη διαφορά ακόμα και ανάμεσα στην Ελβετία και στην Αγγλία. Που στην Ελβετία ήμασταν πολύ πιο άνετοι με, με τα χρήματα. Mm. Σε όλα <σχει> τα και... επίπεδα του πανεπιστημίου, από του γραμματεί μέχρι το πώ παίρνουμε infrastructure, α, οτιδήποτε έτσι. Ενώ η Αγγλία, η Ελβετία τρέχει στο Ρελαντή και η Αγγλία τρέχει στο 80-90% και προσπαθούμε Ωραία, να είμαστε ας πολύ βρούμε. Α μείνουμε στον ελέφαντα για αρχή. Ποια είναι η διαφορά στη χρηματοδότηση στην Ελλάδα, Ελβετία και Αγγλία. Όλα από το κράτο παίρνουν και απλά στην Ελλάδα δίνουν yeah. λιγότερο. Ζω... Εγώ δεν τα ξέρω. γι' αυτό. Στην Αγγλία, απλώ να έχει μηδέν από το κράτο, ξέρω υ υ υπάρχει, υ υπάρχει κρατική χρηματοδότηση από την Αγγλία που δουλεύει. Κάνει πάλι ένα proposal και χρηματοδοτεί αντίστοιχα. Νομίζω ότι το έχουμε και το, το αντίστοιχο σώμα εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχω κάνει έρευνα καθόλου στην Ελλάδα, οπότε mm. δεν, δεν ξέρω. Ε, πάλι και στην Ελλάδα και στην Ελβετία, στην Αγγλία, έχουμε πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Mm. Οπότε... Αν μπήκε και στο Horizon πάλι η Αγγλία, oh, να. ναι, ναι. Να. Να. <Ρίξι> ναι. Brexit, παλιά, για πάμε. <Σι> Εντάξει, ναι. Όπου μας βολεύει και σε κάποια εκπονεμένη <Σι> ιστορία. Ναι. Ε, αλλά ένα πολύ μεγάλο θέμα και νομίζω που αυτό δεν υπάρχει στη, στην Αθήνα ε, είναι ότι στο Λονδίνο, για παράδειγμα ε, ανέφερες τον, τον Παύλο πριν, α, είναι, όλοι, είναι όλες οι εταιρείες. Άρα είναι πολύ εύκολο να βρεις κάποιον σε ένα meetup να συζητή που δουλεύει στην Google, στη Meta, στην Cloudflare, σε όλε αυτέ τι εταιρείε και να ξεκινήσετε να έχετε μια συνεργασία χωρί χρηματοδότηση απαραίτητα έτσι, σε πρώτη φάση. Πώ συζητούσαμε εμεί, Α, αυτό θα ήταν cool να το κάνουμε. Και σιγά σιγά να χτίσει μια συνεργασία, οπότε η χρηματοδότηση να έρθει πολύ πιο οργανικά. Δεν είναι υπάρχει ένα call και θα στείλουμε όλοι και θα πρέπει να είναι πολύ ή πολύ γυαλισμένη η πρόταση που θα κάνεις. Είναι ότι Μα δουλεύουμε ήδη με το Μάριο και λύνει τα προβλήματα που έχουμε ήδη, οπότε ναι, θα έχουμε μία συνεργασία πολύ πιο εύκολα. Mm -hmm. Άρα είναι, έχεις πρόσβαση σε προβλήματα και πρόσβαση σε πόρους. Άρα είναι πιο απλό να σε χρηματοδοτείς μια εταιρεία. Θεωρώ πως ναι, γιατί θα υπάρχει και σίγουρα το πλαίσιο ότι θα έχει ξαναγίνει. Ναι, όσο αστείο δεν και να ακούγεται ξέρω αυτό. Κάναν γίνεται. Ναι, μπορεί... αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ περίεργο ο τρόπο που γίνεται ή τέλο πάντων μπορεί να θεωρηθεί ότι σε λαντώνουν. Δηλαδή, πάλι... Νομίζω μα είπε ο Διομήδη Πινέλου όταν είχε ότι πλέον υπάρχουν και τα industry PhDs στην Ελλάδα. Θεσμοθετήθηκαν νομίζω πέρυσι κάποια στιγμή. Ναι, και... αλλά όταν οι industry PhDs ήρθαν πέρυσι στην Ελλάδα και ναι, 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 το 8% είναι industry PhDs, α πούμε, σε άλλα πανεπιστήμια, μπορεί να σημαίνει ότι Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σαν μέσο πίεση. Ότι ξέρει, θα σου δώσω δύο PhDs, ρε παιδί μου, στην εταιρεία για να κάνω δουλειά που θε εσύ και τα με χρηματοδοτήσει. Το οποίο δεν είναι άμεσο το νοσάρξη, αλλά είναι, ρε παιδί μου, στα πλαίσια μια συνεργασία. Οκ. Okay. Συγγνώμη, συνέχισε. Ε, έχετε το, και το working τέτοιο που μπορεί 20% του χρόνου, νομίζω. Ναι. Α, αυτό έχει να κάνει, νομίζω, με το, με το συμβόλο που δίνει το, το Imperial. Δεν ξέρω αν το δίνουν αντίστοιχα άλλα πανεπιστήμια, αλλά ε, το δικό μου συμβόλαιο είναι, είναι 80%. Άρα έχω ένα 20% να κάνω. Κάποια άλλη δουλειά, μια συνεργασία να είμαι σε μια εταιρεία να κάνω δικό μου consulting. Οπότε και αυτό σου δίνει ένα άλλο. Πού καταπέτει δημιουργεί δημιουργήσει σχέσει, γνωρίζει κόσμο, Σίγουρο. μαθαίνε, ναι. Και φαντάζομαι ότι είναι και ένα τρόπο να γλιτώσει σε μισθό, Δηλαδή πρακτικά ότι σου δίνει μια ευκαιρία να βγάλει κάποιο Σίγουρα. μεγαλύτερο εισόδημα. Σίγουρα. Οπότε να είσαι χαρούμενο με το ότι. Mm -hmm. Αλλά και πάλι δεν ξέρω αν αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Μπορεί να συμβαίνει. Το έχω ακούσει και από όλο ένα φίλο που είναι καθηγητή πάλι στην Αγγλία. Οπότε, α, sorry, ο, την ο, ο, Ότι ίσω γίνεται και εδώ. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Οπότε ναι, μην πω και εγώ κάτι που δεν. Δηλαδή ξέρω mm. ότι καθηγητέ είναι σε. Δηλαδή ξέρω καθηγητέ δικού μα που είναι για παράδειγμα σε. Board of Directors εταιρεών και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει άμεση εξαρτημένη σχέση με κάποιο mm -hmm. τρόπο, α πούμε. Να. Πάντω η χρηματοδότηση σίγουρα είναι κάτι σημαντικό. Δηλαδή δεν δε μπορεί να έχει έναν χώρο ο οποίο πεινάει για χρήματα για να περιμένει να χτίσει. Ακριβώ. Δεν ξέρω πώς, ναι. Ακριβώς. Αλλά τώρα, σε, σε μικρά πράγματα, αυτό που μου έληξε εμένα από το, από το πολυτεχνείο, και το πολυτεχνείο το, το αγαπάω και το ξέρετε, το συζητάμε συνέχεια, ναι, ήταν ε... ακόμα εκεί είμαστε. πρώτον η, μια ενοποίηση της γνώσης. Δηλαδή, ε, εμείς παίρναμε νησιά γνώσης και δεν μπορούσαμε να τα, να τα ταιριάξουμε με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αυτό ίσω ήταν και λίγο δικό μου, δικό μας πρόβλημα. Ε, άρα ή, ήταν αρκετά ανεξάρτητα όλα. Ενώ βλέπω για παράδειγμα στο, στο Imperial ότι ε, στο πρώτο έτος γράφουν ένα, έναν assembler, μετά φτιάχνουν ένα λειτουργικό σύστημα και μετά φτιάχνουν ένα compiler και όλα ταιριάζουν μεταξύ τους, δηλαδή το ένα παίζει πάνω στο άλλο, υπάρχει μια συνέχεια. Mm. Παρόλο μπορεί να πω διαφορετικούς καθηγητές. Ναι, 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 ναι. υπάρχει, δηλαδή, το, 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 το πρόγραμμα σπουδών είναι αρκετά πιο συνεκτικό. Ένα είναι αυτό και ένα άλλο είναι ότι πάλι ίσω δικό μου παράπονο είδε το. Μπορεί να γινόταν και να μην το, το είδα εγώ. Ε, ήταν ότι υπήρχε ένα δρόμο. Δηλαδή, θα έκανε το μάθημά σου, θα πήγαινε καλά, θα μπορεί να, να τον καθηγητή και να έκανε ένα θύζη. Αυτό που κάνω εγώ στο μάθημα είναι. Κάνω ένα εισαγωγικό μάθημα δικτύων. Στο, ένα από τα μαθήματα που κάνω είναι ένα εισαγωγικό μάθημα δικτύων. Ε, θα το, 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 πρώτο πράγμα που του λέω όταν ξεκινάει το μάθημα είναι ότι αυτό, θα πούμε αυτά αν τα ξέρετε, αν, αν γράφετε το δικό σας τη CPStack ελάτε να μιλήσουμε και θα κάνετε κάτι άλλο. Να βρούμε κάτι να είναι χρήσιμο και για το δικό σας χρόνο. Δηλαδή, να, mm. δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να κάνεις αυτά που είπαμε εδώ στο μάθημα. Αυτό είναι bachelor μάθημα ή είναι... Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα γιατί το εμπύρ... είναι master μάθημα, αλλά ε... για κόσμο που έχει, δεν έχει CS background. Οκ. Ε... Okay. Okay. Αλλά υπάρχει πιθανότητα όμως ο κόσμος αυτός να έχει κάποια γνώση δικτυακή. Άρα δεν υπάρχει χωράψεις. λόγος να του πω εγώ πάλι τα ίδια πράγματα. <χ> 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 okay. ε, ή πάλι αντίστοιχα και σε μπάτσερ μαθήματα ότι παιδιά θα πούμε αυτό ε, αυτό που λέμε η Cloudflare το κάνει έτσι η Meta το κάνει αλλιώς, η Google το κάνει αλλιώς και αν έχετε ενδιαφέρον να και ένα paper, να και ένα podcast και έχει νόημα αυτό που λέμε και πάμε να αν σας ενδιαφέρει να κάνουμε και έρευνα παρέα, στο συγκεκριμένο. Mm -hmm. Δηλαδή, υπήρχε μια συνέχεια στο τι κάνουμε στην έρευνα, τι κάνουν οι εταιρείε και πώς αυτό που σου λέω έχει μια πρακτική εφαρμογή. Δεν ήταν οι κακέ εταιρείε που πολλέ φορέ είναι ότι ξέρει τι αυτό. Ναι, είναι πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, αυτό. μπορεί να είναι ωριακά και ρετσινιά για κάποιο καθηγητή στην Ελλάδα να έχει σχέση με εταιρείε, α πούμε, να κάνει τέτοιο. Όταν ήμασταν εμεί, σίγουρα, σίγουρα ήταν, υπήρχε, ναι. Ε, νομίζω κιόλα εδώ θυμάμαι όταν είχαμε κάνει του φήμηρε. κάποιοι είχαν, 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 ανέβει από την Αλκατέλ που ήταν ε, ε, sponsors στο Σφήμη να μιλήσουν για την Αλκατέλ, αν θυμάμαι καλά, και κάποιο του έκραξε από κάτω. Ε, τραγικό. Εγώ θα πω το παράπονο από το Πολυτεχνείο επίση. Δικαιούμαι <χει> να έχω παράπονο από το Πολυτεχνείο. Ε, είχε, είχα δει κάποια στιγμή πριν δύο-τρία χρόνια νομίζω στο Twitter ότι το, το Stanford νομίζω ένα, ένα από τα μεγάλα πανεπιστήμια έκανε κάποια δωρεάν μαθήματα web development για κόσμο ο οποίο θέλει να μάθει να κάνει web development δεν ήταν μέρο του curriculum του πανεπιστήμιου αλλά είχε βγάλει ένα course Java, ο οποίος θέλει μπαίνει στο EDX δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία man. ήταν ένα Java course το οποίο ήταν για web development αλλά δεν ήταν, ήταν καλό δηλαδή, είχε μέσα όσο engineering μπορεί να έχει και να βγάζει νόημα, δηλαδή να μάθει λίγο πώ λειτουργεί JavaScript, να μάθει λίγο πώ λειτουργούν κάποια πράγματα. Ήταν καλό. Οπότε, <coughs> ε, κάπω είχα κάνει mention το πολυτεχνείο μέσα, μέσα σε αυτό το κομμάτι. Και λέω, παιδιά, ξέρετε, και εμεί θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και θα χαρούμε να βοηθήσουμε κι εμεί, γιατί φοιτητέ είμαστε όλε τι μέρε και υπάρχει ε, φοιτητική πρωτοβουλία πάντα σε, σε όλα αυτά. Και δεν είπα, μου κάνανε ένα like, αλλά μετά κάνανε ghost, δεν απαντήσανε, έστειλα. Like. Και λέω, ρε φίλε, δεν είναι κρίμα. Δηλαδή είσαι, είσαι το MVP, έχει ένα όνομα στην Ελλάδα. Και δεν θέλω να το κράξω γιατί και εγώ το αγαπάω, ακόμα και είμαι. Δεν θέλω να φύγω ποτέ. Αλλά ε, είναι, είναι κρίμα που δεν λέω ότι αυτό λείπει. Αλλά είναι κρίμα να μην υπάρχουν κάποιε τέτοιε πρωτοβουλίε και να μην υπάρχει λίγο ένα άνοιγμα ε, παραπάνω. Δηλαδή εγώ το. Είναι ωραίο θεωρώ που το MIT πήχε για κάποια μαθήματα και τα έχει online να τα δει. Ε, από όταν ήμασταν εμεί. Ε, Βάζει πάντω κάποια αισθάνομαι αγγλικά μαθήματα πλέον. Τα οποία παίζει να είναι μάστερ βέβαια, αλλά είναι. Ναι, δεν ξέρω. Χωρί να είμαι σίγουρο, αλλά νομίζω ότι κάπου το πήρε το μάτι μου. Μάλιστα. Για πε, τι άλλο. Τι θέλουμε να ρωτήσουμε το φίλο μα εδώ. Εγώ λέω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να. Να τον ρωτήσουμε τι μπύρα θέλει να πιει. Ναι, να φτάσει από τη στιγμή τη κουβέντα. Τέλεια. Ε, ό, βασικά είναι σημάδι, δεν ξέρω τι άλλο που θα μπορούσαμε να πιάσουμε και δεν πιάσαμε. Νομίζω ότι ο, δεν, δεν ξέρω αν είναι, είναι θέμα, ίσως είναι, 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 είναι λίγο θέμα, είναι έκκληση περισσότερο. έκκληση, ότι, ε, υπάρχει μια, μια απόσταση ανάμεσα στα, σε αυτά που κάνουμε εμείς σε ερευνητικά θέματα, σε systems και networking, και σε προβλήματα που μπορεί να έχουν κάποιες εταιρείε, μεσαίε, μικρέ, οτιδήποτε έτσι. Και Franck θέλω να βρούμε έναν τρόπο να έρθουμε κάποιο πιο κοντά. Δηλαδή, είτε να βα, βάζουμε παρέα θέματα διπλωματικών, είτε να, βα, να κάνουμε μαζί projects. Πέρα από τη χρηματοδότηση. Αυτό, αυτό δεν. δεν, δεν δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι. Δεν έχει... βρίσκει. Όχι. Δε, δε, να μην ακουστεί ότι α, ήρθε εκεί να βρει χρήματα. Έτσι. Δεν το λέω για αυτό το, για αυτό το λόγο. Είναι genuine ενδιαφέρον το τι μπορεί να είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι Google Scale πρόβλημα, oh, ούτε είναι not. πρόβλημα σε πέντε χρόνια, αλλά μπορεί στη Logic ή στο eFood ή σε οποιαδήποτε εταιρεία πιο μικρή να σώσει κάποια χρήματα ή να ακόμα και αν έρθουμε εμεί σε επαφή και δούμε αυτό το πρόβλημα, να σκεφτούμε κάτι άλλο που πιθανόν να μην λύσει ένα πρόβλημα τη Logic, αλλά να λύσει ένα πρόβλημα τη Google σε πέντε χρόνια. Έτσι. Να υπάρχει At μια. <laughs> ναι, 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 ναι. <laughs> Επίση, οτιδήποτε εμεί χρησιμοποιούμε σήμερα, κάποια στιγμή ήταν προϊόν έρευνα. Σίγουρα. Δηλαδή, οτιδήποτε χρησιμοποιούμε κάποτε ήταν. Καλά, το λέω. Ισχύει απόλυτα και μπορεί να μην έχει το scale σε επίπεδο μια εταιρεία, αλλά έχει πολύ περισσότερε εταιρείε αυτού του μεγέθου. Ναι. Δηλαδή, Google, Facebook είναι, ξέρω εγώ, 100 εταιρείε στον κόσμο. Μπορεί να λέω και πολλέ, δηλαδή στο επίπεδο traffic. Logic είναι λίγο περισσότερε. <laughs> <laughs> και, και, να πω ένα παράδειγμα πώ αυτό δουλεύει καλά στο, στο Imperial. Ε, επειδή σα σας αρέσει το συγκεκριμένο θέμα. Ε, στο Imperial, όταν κάνεις, είναι, είναι υποχρεωτικό να κάνει σύντερση. Mm -hmm. όταν <silly> κάνει το τετραετές πρόγραμμα. Ε, οπότε οι φοιτητές στο τέλος του τρίτου χρόνου κάνουν ένα εξάμεινο internship σε, σε διάφορες εταιρείε. Αναλογά τα ενδιαφέροντά του πόσο καλοί φοιτητές είναι, μπορούν να παίξουν από fintech εταιρείε, βλέπε Jane Street, Citadel και τέτοια, ε, big tech, ε, Google, Meta, Amazon και τα λοιπά, μέχρι πιο μικρά μαγαζιά, έτσι, ο οτιδήποτε. Ε, και Πολλοί από αυτού από αυτούς συνήθω οι καλοί παίρνουν returning offer και απλά επιστρέφουν εκεί. Άρα, ε, παρένθεση, ναι, το Imperial βγάζει καλούς μηχανικού που βρίσκουν αμέσω δουλειά στην αγορά του Λονδίνου. Και αυτό συνεχίζεται, είναι πολύ δύσκολο να βρει φοιτητέ που θέλουν να κάνουν έρευνα. <laughs> ε, έφυγε <laughs> και ένα παράπονο. <laughs> Αλλά ε, αυτοί οι φοιτητέ έρχονται πίσω με προβλήματα που, έρχον, που έχουν σε αυτέ τι εταιρείε. Mm -hmm. Άρα, έχω ένα φοιτητή τώρα και θα το πω ελπίζω να μην το γράψετε και περιμένετε πού είναι το αποτέλεσμα. Ήρθε και μου λέει ότι ο κυβερνήτης είναι μια πολύ βαρια λύση και στην εταιρεία που ε, δούλευα εγώ είχαμε Docker Swarm. Okay. Αλλά το Docker Swarm δεν κάνει το scaling εύκολα. Υπάρχουν κάποιες λύσεις, άρα είναι άσχημες. Mm. Θέλω να κάνουμε το scaling σε Docker Swarm με έξυπνο τρόπο. Οπότε δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Η έρευνα mm. που κάνουμε είναι... Ε, γιατί πλέον το έχουμε το έχουμε κάνει ερευνητικό το, το θέμα. Πώ mm. ε, πώς θα κάνουμε το scaling σε Docker Swarm αν σκεφτούμε το πώς δουλεύει το scaling χωρίς να έχουμε οποιοδήποτε dependency που μπορείς να έχεις στον κυβερνήτη. Γιατί ξεκινάς με, με, ένα blank page. Δεν υπάρχει και θες να το βάλεις. Και δεν θες να έχεις τον ίδιο την διαλογική που έχεις στον κυβερνητη mm -hmm. okay. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που εγώ δεν το είχα σκεφτεί, δεν ήταν στο ραντάρ μου, δεν, ίσως δεν με διέφερε. Ήρθε ο και μου είπε θέλω να κάνω αυτό. Ναι, να το κάνουμε. Και δεν το, είχε μια αρκετά πρακτική λύση και πρόβλημα στο μυαλό του και το φέραμε σιγά σιγά ερευνητικά. Υπάρχει ένα research contribution, ένα research nugget σε αυτό που κάνουμε, αλλά εν τέλει ίσω καταλήξουμε σε κάτι που είναι μια πρακτική λύση και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει πολλοί κόσμο. πάντως η Logic δη... χρησιμοποιεί Docker Swarm, οπότε. Ναι. <laughs> <laughs> του χρόνου. <laughs> ναι. Όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μπορεί ε, να παίξει πάνω στο networking, φαντάζομαι, και να το κάνει είτε σε επίπεδο connect, δηλαδή να έχει διάφορα metrics α πούμε, και να το παίξει εκεί. Okay. Πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Και το Gearsworm. Και το Gearsworm. Δεν το περίμενα. Θα έχουμε και δεν, το, το δεν το περίμενα ότι θα είχαμε και το Gearsworm. Τέτοιο επιδόρκο. Όχι, okay, ωραίο. αυτό δεν το περίμενα. Ε, αλλά μια και τα είπαμε, εγώ θα πω ε, μια πολύ ωραία. Κλείνοντα, θα, θα μοιραστώ από μέρου μου δύο Ωραία πράγματα από εποχέ είχες, και το ένα ήταν, oh, ναι. το ένα ήταν ότι ε, όταν έκανα την πρακτική μου στην ARM, που είχαμε και το project, το Σόρτσλερ, τότε είχατε έρθει στο Cambridge και και πήγαμε στο Django Weekend στο Cardiff και κάναμε μια παρουσίαση για μια Django εφαρμογή που είχαμε φτιάξει που τη λέγαμε Open Develop, Open Source, άμα τη βρούμε υπάρχει αυτή, να ξέρετε, που έκανε, έτρεχε remote containers στην ουσία, Οπότε σου δίνει ένα πιο απλό HTTP API under its containers. Είναι API heißt... για remote execution. Το ναι, δηλαδή... mm. 2013-2014 εκεί ήταν αυτό. Και το άλλο αυτό Αυτή από... ήταν η ναι, ιδέα του Μάριου. αυτό ήταν ναι. η ιδέα του Μάριου. Ισχύει από όταν είχε ασχοληθεί, νομίζω, και με τον Οκεανό και με όλο αυτό ναι, τότε. Γιατί ήθελε κάπω να πάρει το κομμάτι που κάναμε στο Archer και να το κάνει κάτι το οποίο θα είχε πιο ε, κάτι τέτοιο. Ε, 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 αυτό νομίζω. Α, ναι, και κάνω, το ε, άλλο που θα ε, πω για τον Μάριο και θα ψάξω να βρω αυτόν τον κώδικα. Να ξέρω τον κώδικα, ναι. Ε, ο Μάριο είχε φτιάξει τον λεγόμενο Janitor και τον λεγόμενο Killer στο <laughs> Sorcerer. που είναι, ήταν <laughs> στην ουσία μία μορφή του Docker πριν τον Docker, α πούμε. Δηλαδή για τα δικά μα. Για τι δικέ μα ανάγκε. Γι' αυτό τώρα μιλάμε 2011-2012 προ Docker. <laughs> ναι. Ήταν ένα C πρόγραμμα που έκανε set you limits set όλα αυτά σε μια Linux διεργασία έλεγε πόση RAM, πόση πηγή μπορεί να χρησιμοποιήσει, ποιο το file system μπορεί να δει. Και file system είχαμε limit. Και file system limit, ναι, ναι, ναι. Μετά από διάφορα attacks, νομίζω βάλαμε ναι, ναι, και ναι, file ναι, system. Αλλά, <laughs> αλλά, μετά από <laughs> κάτι <laughs> attack, ενός συγκεκριμένου ανθρώπου από το MIP, θα πω, attacks. Ή, ήταν product-led το development. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Attack-led. Ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> και επειδή ο Janitor για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να στείλει sig-kill, Είχε φτιάξει ένα άλλο πράγμα που το, το έλεγε, δολοφόνο, ο Killer, που ήταν ένα δεύτερο πρόγραμμα που υπό κάποιε συνθήκε έστελνε το Synkit και τα τέλειωνε όλα. Δεν α το ψάξω, θυμάμαι. Το Τζάνι δεν το θυμάμαι. Και α πούμε ότι αυτά τα, τα έχει παρουσιάσει στο SFIMI5 στην Ξάνθη. Ναι, αυτά, αυτό το θυμάμαι. Αυτά κάπου υπάρχουν. <laughs> αυτό... <laughs> 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 εγώ από το SFIMI5 θυμάμαι άλλα πράγματα. <laughs> ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν τα θυμάμαι. <laughs> 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 Πολύ ωραία. Ωραία, είχαμε περάσει Ξάνθη. Ναι. Και το, το, το κρίμα είναι δεν βρεθήκαμε Λονδίνο ποτέ και οι τρει. Τι δεν Τον το τελευταίο καιρό. Γιατί... Δεν, ε... δεν ήταν ο Πάρη, ήταν ναι. ο Χρήστο. Α, με το Χρήστο. ήταν ο το Ναι, ναι, ναι. Marched, <στον _> λέτε, <κριν> Το γκάγκ <στον _> έχει βρεθεί σπασμένο μόνο. Εντάξει. Ε, ε, θα οργανώσουμε άλλο. Ε, θα, οργανώσω, μάλλον, ε, θα το οργανώσουμε. Ε, θα <στον _> ε, αυτά ήθελα να μοιραστώ εγώ, τα μπιτ. Σφίμι 5 πάλι στην Ξάνθη φέτο. Σφίμι. Όχι 5. Σφίμι οτιδήποτε. 16, 15. Είναι κάτι Οι τρομακτικό. Στο προηγούμενο σφίμι, Ξάνθη, το Σόρσλερ ήταν χορηγό, θα πω, και είχα πάει. Νέε, 17. Ναι, 17, ναι, 17, ναι, 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 Αυτά. Εμεί πρόσφατα το σφίμι 6 και τώρα είναι 16. Νέε, ήταν νέε, πριν 10 χρόνια νέε. αυτό. Ναι, ρε. Είσαι σοβαρό, καταλάβει ότι μπήκαμε σε το 2009. ναι. Έχει ξαναμονή 15 χρόνια τίποτε. καλά, ναι, σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι τώρα. Δεν μπορεί ναι, ναι, εντάξει. Εγώ ξέρω. Σούρμπερ, Πολύ ωραία πράγματα. ωραίο ήταν το μέσο, ναι, ναι, ναι. ναι. ε, ήταν. Μπορούμε πηγαίνω... να το ξανακάνουμε επίση. Εγώ Εννοεί. να το πω. Δηλαδή δεν χρειάζεται μια φορά. Ε, Πηγαίνοντα στο τέλο, Μάρι, μπορεί να προτείνει κάτι ή κάτι, πολλά κάτια μάλλον εσύ επειδή είσαι καλεσμένο και μπορεί να πάσετε πρώτο τελευταίο ανάλογα με το πώ αισθάνεσαι. Α πάω τελευταίο. Τέλεια. Ε, επειδή ξέρω ότι <laughs> σε μένα να πέσει ο κλήρο. <laughs> Θα προτείνω, μια και έχουν πιάσει όλη αυτή τη συζήτηση και ξέρω ότι έχει ασχοληθεί με αυτό και ο Μάριο, ε, όσοι ασχολούνται με Docker και τέτοια συστήματα, αξίζει να δουν ε, το fire, Firecracker VM. Το είχα προτείνει, αισθάνομαι, αλλά εντάξει, δώστε το. Το έχω ξαναπροτείνει Δεν το θυμάμαι. Firecracker Φίλυμα. VM. Μπορεί να μπορεί, μπορεί. Όχι λε, όχι. Ε, το Firecracker VM είναι ένα πάρα πολύ lightweight virtual machine που έχει φτιάξει η Amazon. E, hypervisor, τα λέω, virtual machine, για να τρέχει τα lambdas και μπορεί στην ουσία να το χρησιμοποιήσει. Και το ECS, νομίζω, και το FAR, γιατί εκεί Ναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να το κουμπώσει πάνω στο Docker και όταν εσύ τρέχει Docker Run και νιώθει ότι τρέχει ένα container, στην πραγματικότητα να τρέχει ένα πάρα πολύ ελαφρύ virtual machine, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο όταν έχει. Σερβερς που τρέχει σε πάνω κώδικα multi-tenant από διαφορετικούς α το πούμε ενδιαφέρονται. Το Firecracker έχει έρθει νομίζω σαν πρόταση τουλάχιστον 5 με 6 φορέ για να φτιάξουμε το random the Sorcerer ξανά. Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή, όταν έρθει η ώρα, κάτι θα κάνουμε. Μπορεί, μπορεί να κάνουμε κάτι. Αυτά από μένα. Τι θα προτείνω εγώ. Τι. Θα προτείνω. Hogarth Legacy. Α, Πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Έτσι. Χαλαρό για βράδυ, ρε παιδί μου και αυτά. Ένα χρόνο μετά το λέω, βέβαια. Αλλά τώρα το πήρα. Και παίζω τώρα τα Χριστούγεννα. Ωραίο ήταν, ναι. Πλακί έχει. Τέλεια αυτό. Μάρια. Ωραία. Ε, λοιπόν, αφού είπαμε για EBPF πάρα πολύ, mm -hmm. ε, υπάρχει το EBPF documentary που είναι mm. μια ταινία περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα νομίζω, που εξηγεί πώς, εκ, πώς ξεκίνησε το EPF και πώς εξελίχθηκε, που είναι, είναι γυρισμένη με αρκετά χολιγουντιανό τρόπο και μιλάει okay. για φουλ τεχνικά πράγματα, οπότε νιώθεις και εσύ ότι είσαι κομμάτι αυτού YouTube, του... YouTube, ας πούμε. Είναι στο YouTube, okay. είναι διαθέσιμο στο YouTube. Μα αυτό το Honeypot, πώς λέγεται. Ναι, ναι okay. ακριβώς. Ναι, ναι, Οι συγκεκριμένοι έχουν και για άλλε τεχνολογίες. ένα ε, είναι αυτό... Και νομίζω θα προτείνω και δύο βιβλία που ε, εμένα μου άρεσαν και έχουν επηρεάσει λίγο το πώς σκέφτομαι και πώς δουλεύω. Το ένα λέγεται Thinking in Systems. Ε, δεν δε θα πω authors γιατί δεν θυμάμαι, είμαι πολύ κακό με τα ονόματα. Ε, αυτό είναι από μια σειρά διαλέξεων στο MIT νομίζω και <coughs> ουσιαστικά περιγράφει το πώς, περιγράφει με πάρα πολύ απλό τρόπο, πώς δουλεύει ένα σύστημα, ένα, σύστημα αυτόματο ελέ. Okay. Αλλά εξηγεί πώς μια πυρκαγιά... Ε, ο, ε, η, το stock market και ένας web server εν τέλει λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και μπορείς αν τα κάνεις abstract με συστήματα ελέγχου να καταλάβεις πως δουλεύουν όλα αυτά και πως ε, μπορείς να τα να τα επηρεάσεις μικρή παρένθεση αλλά ο Πάρσκαρτ Πρόμπλε για συστήματα ελέγχου λέει για το PID καλά τρομερή ιστορία γιατί μπορούμε να κλείσουμε συνέχισε και το άλλο λέγεται Loon Shots. Okay. Που είναι ένα βιβλίο που περιγράφει πώς μπορείς να. να, να ε, δεν μου έρχεται η ελληνική λέξη. Να κάνεις nurture ε, εταιρείε και ιδέες που ε, μπορούν να κάνουν scale από πο, μια πολύ μικρή ιδέα μέχρι ε, τεράστιο scale. Okay. Και πώς πρέπει να κρατάς μια ισορροπία σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσο aggressive είσαι και πόσο research κάνεις και πόσο έχεις, έχεις πίσω μια βάση που ουσιαστικά κάνει την εταιρεία mm. να τρέχει και την κρατάς στη θέση της. Okay. Θα, θα, βάλουμε links από κάτω. Γιατί... Εννοείται, εννοείται, όχι. Θα το, τα βάζουμε πάντα. Επειδή μου πω θα τα βρούμε και θα, θα, τα κουμπώσουμε εκεί. Πολύ ωραία φάση. Πες, πες και την ιστορία σου για να Ωραία, φάξουμε. θα πιάσει μια το σφουγγάρι και το πυρούνι για να το δείξω. Μαριέμ. Κάτσε, τα, τα πιάσω εγώ. Λοιπόν, Για όσου μα ακούνε, δείτε το βίντεο. Ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε πάει στο. Ε, ήμουν εργαστήριο ΣΑΕ. Εγώ, καταρχά, είχα πάρει ροή ρομποτική Σίγμα. Και okay, την ΟΠΕΤ μπαράτησα με συνοπτικέ διαδικασίε. <laughs> Όμω. Γιατί τι άλλε συνέχισε. <laughs> Δέλτα, έχω τελειώσει, νομίζω. Όλα τα μαθήματα. Όντω. Ναι ναι, 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 ναι. Λοιπόν. Αυτό δεν είναι. Ναι. Αυτό έχω τελειώσει. Ναι, ναι. λοιπόν, <laughs> και... <laughs> λοιπόν, και πάω εργαστήριο ΣΑΕ. Συστημάτων ε, αυτομάτου ελέγχου σολδάτο καθηγητή. Και μα μιλάει για το PID. Που το PID είναι στην ουσία ό,τι είναι η λούπα του κυβερνήτη. Κοιτάζει, κοιτάζει. Ναι, Αν έχω καλά, κοιτάζει όλη την ώρα να το πάει εκεί που θέλει, παιδί μου το πράγμα. Α το πούμε χοντρά, χοντρά. <laughs> και έχει εκεί ένα ρομποτάκι. Κοιτάζει, γιατί ξέρει <laughs> Είναι αυτό. Πόσο δύσκολο μιλάει ο Μάριο, τόσο εύκολο λέω μαλακίε εγώ. <laughs> <laughs> και μα δείχνει, μα βγάζει ένα μαρκούτσι τέλο πάντων εκεί κάθεται, το οποίο είχε ένα PID controller και επάνω κουμπάει το φραπεπότηρο. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι αυτό το... ήταν προγραμματισμένο να το κρατάει κάθετα και να το κρατάει εκεί και χτύπαγε. χτύπαγε, τη βέργα και δεν έπεφτε το φραπεπότηρο γιατί μπορούσε πάρα πολύ γρήγορα αυτή να έρθει στη θέση ισορροπίας όπου θα έμενε το ποτήρι του φραπέ εδώ πάνω. Φραπέ. Φραπεπότηρο, <laughs> φραπεπότηρο <laughs> και μισοπιωμένος ο φραπέ. <laughs> αυτό είχα, είχα ενθουσιαστεί. Το παράτησα μετά. <laughs> <laughs> είναι σαν το φόρουμ. <laughs> <είναι> πολύ καλά. Που δεν θα φάσει. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Χαρά μου. Season 5, episode 10. Που α, έχουμε κάνα ε, λινκάκι να βάλουμε κάτω για το εργαστήριο ή κάτι. Ναι. Τέλεια. Ωραία. LinkedIn, Twitter, Twitter, Twitter λιντες, Το Twitter και το, το site μου, ναι. Τέλεια. Τέλεια. Ε, αυτά. Είμαστε μικρήκουβέντα.fm slash s05 slash ή 10. Ή 10. Η 10 το επεισόδιο λοιπόν <laughs> yeah. ε, για την σεζόν. Το 10 το καλό έτσι. αυτά. Μάριε πάμε μια μπύρα και με τους άλλους τα <laughs> λέμε. Γεια. Yeah.